Έλα, για πάμε. Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος που έχω φιμήνω καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάρμα όλα για να κάνουμε κλειστή τύριο στεργόρια, να ράσουμε την πάρα κάτω από τη μεραγωλία και να κάνουμε και σήμερα μια γνήμια αυθεντική ζουμουσάδα. Ελάτε, πουλάκια μου, κοπιάστε. Σήμερα θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση, διότι έχουμε να παίξουμε αρκετό καιρό την αντίστροφη μέτρηση, εννοώ. Και θα δώσουμε και υπέροχα δωράκια και υπέροχα πράγματα. Δεν έχει πρωτάθλημα το σουκού. Η UEFA ανακάλυψε άλλη μια διοργάνωση για να βγάλει λεφτουδάκια. Πώς το είπαμε, Nation League. Τι γίνεται ρε με αυτούς, τι γίνεται με αυτούς. Και συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδος. Η Εθνική Ελλάδος που δεν μας καταδέχεται. Δεν καλεί τον τερματοφύλακά μας. Περίμενε, έκανε 100 αποκρούσεις ο Πασχαλάκης. Έκανε ένα λάθος και του λέει, φίλε, δεν κάνεις. Ρε σκύμπε. Χεσκύμπε βασις λούς. Σμέκβερικ, μας μάχτου! Τι για νιώτας και μπάρκας και ο Καρνές τα χλαπακιάς, φίλε, τα τρώει να πούμε σαν ζεστά ψωμάκια με λουκάνικο και περιμένεις να κάνει ένα λάθος για να τον κρεμάσεις. Δεν πειράζει. Μπορούμε να ζήσουμε με αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια. Άμα δεν καλέσει τώρα με το φυλακά μας στην Εθνική. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Έχω Σωτήρη Δασκαλά, κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, άρα έχει κάνει στροφή η εβδομάδα. Άρα είμαστε σε ένα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερί mood. Τι είναι λέει το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερί, με ρώτησε χθες με μήνυμα η Κατερίνα από την Άουσα. Τι είναι λέει Κωστή σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερί, λέω, δεν νομίζω ότι περιμένεις απάντηση έτσι. Δηλαδή το αβαβάω παπαπάω, τι είναι. Τι είναι, δηλαδή μην ψάχνετε μερικές φορές, δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Σήμερα έχουμε να κλερώσουμε, κλερώνω είναι από το εκλέρ. Που σημαίνει εκλέα, σημαίνει εκλέγν, σημαίνει εξηγώ στα γερμανικά. Άρα δηλαδή, όταν σου φέρνει τα εκλέρ, φίλε, λατρεύω το εκλέρ. Τα νεφρέσκο και μέσα αυτή η πηχτή σοκολατίτσα που είναι του ζαχροπλαστείου, η κρέμα αυτή κτλ. Το εκλέρ. Ποιο αλήτη σκέφτηκε, φίλε. Αυτό ένα μηδέν. Έχουμε κεφάκια σήμερα, γιατί να μην έχουμε, δεν κατάλαβα. Τι θέλετε, να σε ψυχοπλακώσω. Τι, να πω κι εγώ ότι, αχ τι καλά, μας δίνουν τον περιβάλλοντα χώρο στην Τούμπα για να φτιάξουμε γήπεδο. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο, κάθε φορά, πόσες φορές θα μας το πείτε αυτό. Πόσες φορές θα μας το παρουσιάσετε, σαν, γιατί πρέπει να σας πούμε δηλαδή. Ότι μας φτιάχνετε γήπεδο, σοβαρολογείτε. Θα μας δώσετε και εμάς 20 εκατομμύρια όπως θα δώσετε στην ΑΕΚ. Κυρία Δούρου. Θα το φτιάξει από την τσέπη του, να πούμε, ο μεγάλος. Μας το πουλάνε και ένα. Βλέπετε, και διευκολύνεται. Τι διευκολύνεται. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι, που θα μας δώσετε έξω το χώρο εκεί, στο κολυμβητήριο, μπροστά. Και το πουλάτε αυτό, μας το ξαναλέει. Ξέρετε, εμείς σας δώσουμε και τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι. Περνάει λίγος καιρός. Μετά, επειδή πλησιάζουν εκλογές, επειδή έρχεται ΔΕΘ και αναμένεται πολύ μεγάλο πινελίκι, ξέρετε, θα σας δώσουμε και τον περιβάλλοντα χώρο. Ρε, δεν μας. Να κάνετε μια καριέρα διεθνή. Μας έχετε ζαλίσει το παχύ έντονο το 12 δάχτυλο. Και τα 12 δάχτυλα σας δείχνουμε. Άρε, κάθε φορά. Εξηγήστε μας λίγο του Ζάεφ τώρα που βγαίνει και λέει και μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ταυτότητα, τα πήραμε όλα. Μόνο που δεν είπε, τους ξεβρακώσαμε. Τέλος πάντων, Σάββατο έχει συλλαλητήριο, 7 η ώρα στο Βελίδιο, έξω από κόμματα, έξω από παρατάξεις. Όποιος νιώθει ότι αυτό που πάει να γίνει είναι μια προστιχιά για τη χώρα, είναι μια κοιλίδα στην ιστορία μας, μπορεί να δώσει το παρόν. Όποιος νιώθει ότι τσαλαπατάνε την ιστορία, την προσωπικότητα, την παράδοση, την ιστορία χιλιάδων ετών. Λέω εγώ. Θα πούμε για τα δικά μας. Νομίζω ότι η είδηση της ημέρας είναι ότι χθες ότι ήρθε παίκτης που λέγεται Μαστούρ. Εγώ αν ήμουν στη Λαμία υπεύθυνος επικοινωνίας, θα τον υποδεχόμαν. Ή με το βαπόρι από την Περσία, μπορείς να βρεις σε παρακαλώ το βαπόρι από την Περσία. Ή το «Εντέλα μαγκέ, ντε βοβοτανίκ», ή το «Άιντε στου παραδί, σου την πόρτα». Πώς το λέει, μεγαλώσανε δύο χόρτα. Κανονικά, φίλε. Και ο παίκτης λέγεται Μαστούρ. Η Παέλα Μία είναι αυτός ο πιτσιρικάς. Συνέντευξη τύπου τώρα.
Καλησπέρα σας κύριοι. Θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τον νέο παίκτη μας. Είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τον Χακίμ Μαστούρ. Ο Χακίμ Μαστούρ λοιπόν είναι μαζί μας. Και αυτό είναι το βιντεάκι της παρουσίασής του τώρα. Δηλαδή δείχνει τα best skills. Και αντί να βάλει το one for the, two for the... Τίποτα rap και hip hop μουσική. Αυτό, τον βάζει να κάνει τρίπλες με αυτή τη μουσική. Έτσι! Και περνάω τον παίχτη που λες αδερφέ. Και του σκάω μια τρίπλα κλειστή. Και μετά να μια ποδιά, να και δεύτερη. Έτσι που λες. Είμαι αποφασισμένος. Παίξεις πολύ σπουδαία μπάλα. Και αυτός τώρα, συγγνώμη η Ερσοτήρη, δεν κόβεται σε κάθε φορά. Εδώ. Ξεκάθαρος είναι, έτσι. Επειδή λέτε δεν βάζουμε ξένα κομμάτια. Βέβαια δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον μεγάλο τεχνικό που λέγεται Μπάμπης ο Τενές. Γιατί θεωρώ ότι εκεί το ο υπάρχει πάντα. Έτσι. Είναι ο Μπάμπης ο Τενές. Ω! Εγώ μπορεί να βάλω στο τέλος. Έτσι, είναι ο μόνος που κανονικά δεν θα έπρεπε ο Τε να πάει να του πει: φίλε, μόνιμο το κουτί από μας. Ό,τι θέλεις. Πιάτο, δορυφορικό, σύνδεση, κινητό, τι θες, τα πάντα. Το τι θέλεις. Ναι. Αυτοί οι δύο, επειδή είναι και όλα, παιδιά, πόσο είναι όλες οι συλλαβές, είναι τέσσερις. Μπάμπης Τενές, δηλαδή άλλος τέσσερις. Κωνσταντίνος, εγώ 4 μόνο στο μικρό όνομα να πούμε. Είναι, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι και Σκοτσέζος, ναι. Μακτέν. Λέω λοιπόν. Είναι ο Μπάμπης, ο Τενές, ο. Εγώ βάζω 3 για να είναι ομοιόμορφο, δεν είναι. Είναι σαν την πινακίδα που έχω βίτσιο, θέλω να έχω 2 μεσαία ίδια, 2 ακρινά, ίδια καθρέφτη, έτσι. Λέω. Υπάρχει ένας ακόμα που είναι επίσης όλα 4. Μάκης Χάβος. Πιθανόν να πάει αυτός, λέει, στη Λαμία. Δεν ξέρω αν αποφάσισαν, αλλά λέω τώρα έρχεται λοιπόν ο παίκτης που λέγεται Μαστούρ. Δεν γίνεται καμία απόπειρα να το αλλάξουν το όνομα. Γιατί ο Ολυμπιακός που πήρε τον Κόκα, αυτός ο Χασάν που πήρε ο επιθετικός, το κάναν Χασάν, αυτό είναι το όνομά του, αλλά όλοι το φωνάζαν Κόκα. Και είναι στο ίδιο μάτς τώρα ο Μαστούρ με τον Κόκα. Φίλε και πλακώνει όλη η δίωξη και γίνεται ένας μεγάλος χαβαλές. Να και ένα καραβάκι κυβέρνητο απ' έξω. Ε? Υπάρχει μεγάλη νουρμούρα. Έτσι, όχι μουρμούρα, νουρμούρα. Τι, να μην βρουν εκεί τον κυβερνήτη, ρε παιδί μου, αυτό το καράβι. Ήταν ένα καραβάκι ακυβέρνητο. Τι να πω. Να σας πω 114 και σήμερα για να μάλλον μακάρονα. Επειδή υπάρχει μια ανησυχία. Ή ο άλλος μου γράφει 712, λέει, για την Τσικνοπέμπτη. Okay, ο καθένας είναι όπως τι και τι, τι και πώς. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Να δώσουμε σήμερα και τρίμερο στις θερμές με την αντίστροφη μέτρηση. Και τραπέζι στη Λαδόκολα και γυαλί υπέροχο από τα οπτικά Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος στη Νεάπολη. 3 γενιές οπτικά. Αυτά θα τα βάλουμε για το παιχνίδι μας. Τραπέζι στη Λαδόκολα, ζευγάρι γυαλιά, τρίμερο θερμές. Για όλο το υπόλοιπο διάστημα δίνουμε μία σακουλάρα κρέατα από το Κροπολίο Άγγελος. Καλωσορίζουμε το έτερο Κροπολίο στην παρέα μας. Τι χαρά έχω. Μίλησα χθες με τα παιδιά. Με τα αδέρφια από το Κρεοπολείο Άγγελος, Κοτονοστιμιές Άγγελος στη Νεάπολη. Και θα δώσουμε και εκεί υπέροχο τσιτσί. Ενός μήνα κρέατα δώσαμε χθες από το Κρεοπολείο Μιχάλης. Θα δώσουμε από το Κρεοπολείο Κοτονοστιμιές Άγγελος στη Νεάπολη. Δεν θα το κάνουμε μήνυμα σήμερα, με το τηλεφωνάκι μόνο. Γουστάρετε? Γουστάρουμε. Πώς έλεγε ο Δαμάσκος στα άστρα, γουστάρω! Πέθανε. Σοβαρά μιλάς. Ο Δαμάσκος, δεν ήταν τόσο μεγάλος. Ο Θοδωράνος το έγραψε στο Facebook. Σοπαρε φίλε, δεν το ξέρω αυτό. Έχει πολύ καιρό.
δεν ήταν τόσο μεγάλος ο Δαμάσκος. Καλά, μιλάμε τώρα άστρα, αρχές μπότσαρη, ο κόσμος μέχρι την, τι να σου πω τώρα, μέχρι το Radio City ο κόσμος. Ουρές, με Χρυσοχοίδη εκεί, με Κουρκούλη εκεί, με Νατάσα εκεί, με Δημόπουλο, όχι Χριστό, ούτε Θανάση, Τάσο Δημόπουλο, μαλλί, να πούμε, Joy Tempest Europe. Χρυσοχοίδη είπα, Χρυσοχοίδη είπα. Δηλαδή από εκεί πέρασε η Ρέμος φυσικά εννοείται, από εκεί πέρασε η Αφάγκατε. Εποχές που φοιτητάκια τότε, ένα ποτάκι στο χέρι, τρεις ώρες, έτσι δεν είναι για να ξοδευόμασταν, μπροστά ήταν τα λεφτά τα πολλά, αλλά είδαμε σχήματα, ακούσαμε εξαιρετικές φωνές και ζήσαμε φοβερά. Θυμάμαι ένα σκηνικό που είχε κάτι σεντόνια κρεμπασμένα από το ταβάνι και έπεσε του Μπρέκοβιτς. Και ήταν μία που έκανε διάφορα κατ' κέφαλα αυτά με το σεντόνι. Κορμάρα φυσικά. Κορδόνι. Όχι εννοώ, κορδόνι από το κορδόνι κρατιότανε. Φορούσε το κορδόνι. Γενικά ρε παιδί μου, άλλη μια εποχή πολύ πιο ξένιαστη, πολύ πιο χαλαρή. Και με περισσότερα λεφτά ο κόσμος βέβαια, εννοείται. Εντάξει, οκ. Okay. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που θέλω να σας πω ότι ειδικά αυτή την εποχή ΑΕΓΕ και Ζανούση. Εκπληκτικά μαγειρικά σκεύη, εκπληκτικές κουζίνες. Κάντε τη βόλτα σας, ενημερωθείτε και θα δείτε πόσο δίκιο έχω σε αυτό που σας λέω. Με την εγγύηση της ΑΕΓΕ, φούρνοι ΑΕΓΕ και Ζανούση διαθέτουν τεράστια χωρητικότητα, πολλούς τρόπους λειτουργίας, πυρόλυση για εύκολο καθάρισμα, σούξου μούξου, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Κάντε τη βόλτα σας και θα με θυμηθείτε. 51 στα 52 χρόνια προσφοράς. Δεν ξεχνάτε ότι το κορυφαίο παγωτό, Βέλβε την Μπόσκο, γεύση που δεν τη βρείτε πουθενά αλλού, θα γλύφετε και τα ακροδάχτυλά σας. Και νοαζέτα φουντούκι και νάνα μέλια και εκπληκτικά πράγματα για το παγωτό. Όσο ακόμα έχει τέτοιες θερμοκρασίες, εννοείται ότι είμαστε στην 37η Αυγούστου και νομίζω θα πάει τουλάχιστον ένα 50ήμερο με τέτοιους κάψερους. Το 35 γράφει ο Σεπτέμβρης. Γελάει μαζί μας ο οποιοσδήποτε νομίζει ότι θα πέσει η διάθεσή μας. Δηλαδή, επειδή τευτεί ήρθε Σεπτέμβρης και τι, επειδή ανοίγουν τα σχολεία, σοβαρά μιλάτε τώρα. Τι εδώ ακόμα. Τέτοιες θερμοκρασίες άλλοι δεν τις έχουν ονειρευτεί, μόνο στα Μίκι Μάου. Και βέβαια, εκεί θα βρείτε στα ορτοζωχαροπλαστεία Νικολαίδης, στην Καραολή και Δημητρίου και στα δυο υπέροχα ζωχαροπλαστεία και ψωμάρες και γλυκάρες και τουρτάρες. Υπέροχες τούρτες, ό,τι θέλετε να βάλετε πάνω και γαμήλιες τούρτες και τα πάντα όλα και το πρωί την καφεδιά σας και τα τυροπιτοειδή, τα σφολιατοειδή σας. Τα πάντα όλα πεντανόστιμα, εκλεκτά. Είναι μυστήρι, δεν αφήνουν τίποτα που να μην είναι νόστιμο. Και μπράβο στην οικογένεια, μπράβο στα παιδιά που έχουν κρατήσει τέτοιο επίπεδο και τέτοια ποιότητα πάντα. Ήρθε ο Καρέλης, όπως λέει και τις τελευταίες μέρες στο λογοπαίγνιο. Φώναξε ο Μελισανίδης, «Ρε εσύ φέρε Καρέλια!» Και του φέραν Καρέλια, «Ρε εσείς, τον Καρέλη ήθελα, όχι τα Καρέλια!» Ναι φίλε, τα Καρέλια τα, μπορεί να τα πληρώσει, τον Καρέλη όχι. Τον Καρέλη όχι. Και έτσι, ενώ τον πιλάτευε η ΑΕΚ για πολλές εβδομάδες, έλα δεν έρχομαι, να θα έρθεις, να έτσι, να αλλιώς. Τελικά ήρθε, έκανε την επιλογή που έπρεπε, ήρθε στη μεγάλη ομάδα, ήρθε στους έντιμους και όχι στους χάρτινους. Και εδώ θα ζήσει μεγάλα πράγματα. Όσοι περιμένετε να είναι πάγκο μόνο και να παίζει ο Πρίγιοβιτς, πιστεύω ότι μπορεί και να εκπλαγείται κάποια στιγμή, διότι μέσα στο δαιμόνιο, στο δεδαλώδες μυαλό του Ρασβάν, ήδη υπάρχει σχέδιο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω δει ένα περίεργο όνειρο με τον Τόσκα αριστερά, με τον Βιερίνια δεξιά μπροστά. Το δεξί δεν είναι το καλό πόδι του Βιερίνια. Πώς μπορείς να καταλάβεις, λέει, ποιο είναι το καλό πόδι. Με ποιο εκτελεί το φάουλ, θυμηθείτε λίγο στον τελικό. Με ποιο πόδι παστέλωσε τον γκολ. Αυτό είναι το καλό πόδι ενός παίκτη. Άσχετα που η Βιερίνια έχει τέτοια κλάση που μπορεί να χρησιμοποιήσει και το αριστερό, αλλά όπως αν φέρετε στο νου σας λίγο τις κινήσεις, πάντα συγκλίνει και σεντράρει με το δεξί, κάνει την τρίπλα κτλ. Γιατί φαντάζομαι έναν ΠΑΟΚ λοιπόν με τον Τόσκα αριστερό μπακ
που λένε τα καλύτερα λόγια. Θα τα δούμε όμως. Ματάκι, Χορταράκι, όπως είπαμε. Τόσκα, αριστερό μπακ. Το Βιερίνια δεξιά, τον Ουάρντα αριστερά. Τον Πρίγιοβιτς κορυφή. Ή να γίνει καμιά αλχημία και να δούμε και κανένα δίδυμο Πρίγιοβιτς Καρέλι. Το ευτύχημα είναι ότι υπάρχουν πολλές επιλογές. Θα μπει τώρα ο Βέρμπλουμ. Αυτά είναι, παιδιά. Τα ωραία. Θα μπει ο Βέρμπλουμ. Και θα γίνει σούξου μούξου Μουχαμπέτη εκεί στο κέντρο. Θα μπορεί δηλαδή να επιλέξει από μία γκάμα παικτών και διαφορετικών μεταξύ τους, αλλά και ανάλογα με την περίσταση, ποιοι είναι φορμαρισμένοι, ποιοι μπορούν, ποιοι δεν είναι τραυματίες, ποιοι δεν έχουν κάρτες, είναι και αυτά μέσα σε μια χρονιά εξαιρετικά βεβαρημένη. Με το που θα γυρίσουμε τώρα, καταρχήν παίζουμε Σάββατο με τον Όφη, Σάββατο 6 και 4, ο Όφη που έχασε προχθές. Και πάει να τον πάρει ένας Ελληνοαμερικάνος που ήταν στους Bucks, νομίζω, ή δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα NBA χορηγός, λεφτάς. Οι Σαμαράδης μπαμπάς και γιος και ο Προυσανίδης πάνε να κάνουν εκεί ιστορία. Πέρα από τα αγωνιστικά υπάρχουν πάντα κάτι ψυχούλες, κάτι άτομα με τόσο ζουμουσού διάθεση. Μιλάω για αυτά τα παλικάρια που μπαίνουν στο site, το επίσημο site της Chelsea για να τρολάρουν. Δεν υπάρχει δηλαδή, πραγματικά κλαίω από χθες. Dear English friends, γράφει, δηλαδή έχουν μπει, μπαίνουν στο Facebook, στο λογαριασμό, τον επίσημο λογαριασμό της Chelsea, έτσι. Δηλαδή κάθε ομάδα στο εξωτερικό που σέβεται τον εαυτό της έχει έναν επίσημο λογαριασμό στο Facebook. Είναι και αυτά τώρα τα τελευταία χρόνια. Και μπαίνουν και τους τρελαίνουν τους Άγγλους φιλάθλους, τους τρολάρουν. Δεν υπάρχει αυτό σε κανέναν άλλον οπαδό. Αυτή η σαρκαστική διάθεση, αυτό το χιούμορ, αυτή η πηγαία αίσθηση χιούμορ, θυμάστε το τι τις γράψανε τις Βερμπλούμενας, έτσι. Δηλαδή, να κλαίμε. Δεν ξέρω αν είναι τα ίδια παλικάρια, όμως, γράφει ο άλλος. Dear English friends, I don't want to worry you about our visit in our cottage in London. Φίλοι μου, λέει, δεν θέλω να σας ανησυχήσω, λέει, αλλά θα επισκεφτούμε το εξοχικό μας στο Λονδίνο. And we have missed it a lot. Και μας έχει λείψει πολύ. Better for you not to play, especially in Stamford Bridge. Καλύτερα για εσάς να παίξεις στο Stamford Bridge. Even a draw, ακόμα και μια ισοπαλία, will be a surprise result for Chelsea against the English killer PAOK. Ακόμα και μια ισοπαλία μέσα στην έδρα σας θα είναι μια έκπληξη για το φωνιά των αγγλικών ομάδων PAOK. If you have doubts, ask your friends from Arsenal and Tottenham. Αν έχετε αμφιβολίες για αυτό που λέμε, ρωτήστε τους φίλους σας της Arsenal και της Tottenham, λέει ο ένας. Ο άλλος γράφει. My friends, I just wanted to warn you. Θα ήθελα απλά να σας προειδοποιήσω. So, to be not upset afterwards, για να μην είστε εκνευρισμένοι μετά, we have Evgen Sakhov and Jose Alberto Canas, your famous midfielder Kanté. Έχουμε, λέει, τους μεγάλους Jose Alberto Canas και τον Evgeny Sakhov, τον Evgeny. Άρα ο δικός σας, λέει, διάσημος half Kanté is not gonna touch the ball. Δεν έχω βρει στην μπάλα. And Azar will face many problems against Menemenis star Στέλιος Κίτσου. Εδώ πραγματικά λες υπόκληση. Και το δικό σας αστέρι, λέει, ο Eden Hazard, ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, να μπει στο Μουντιάλ, ήταν μαζί με τον Μόντριτς κορυφαίοι, θα έχει τρομερά προβλήματα να αντιμετωπίσει απέναντι στο αστέρι της Μενεμένης Στέλιος Κίτσιου. Στο Στέλιο Κίτσιου. Άλλος, take it πρέφα, take it πρέφα. Δεν χρειάζεται νομίζω να το μεταφράσω. We gonna win the Cup UEFA. We will be happy to continue our tradition. Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πάρ' το πρέφα, πάρ' το πρέφα. Εμείς θα πάρουμε το κύπελλο UEFA. Είμαστε πολύ χαρούμενοι να συνεχίσουμε our tradition versus the English teams. Να συνεχίσουμε την παράδοσή μας απέναντι στις αγγλικές ομάδες.
in the welcoming and erotic city of London. Στην τέλος πάντων φιλόξενη, θερμή φιλόξενη και ερωτική πόλη του Λονδίνου. See you all blues, θα τα πούμε μπλε. Εντάξει, αυτό είναι φίλε. Σκέψου τι σκέφτονται οι Άγγλοι που τα διαβάζουν. Σου λέει δεν μπορεί να... Αυτή είναι μουρλή, τελείως δεν υπάρχει. Δηλαδή τους αμολάνε, τους δίνουν υπηρεσιακό για να φύγουν. Έχουν 24 ώρες, τους έχουν μόνιμα έξω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και βέβαια, να είστε σίγουροι γι' αυτό, μπήκαν με το που κληρωθήκανε να δουν κερκίδες. Θυμάστε τι είχε γίνει με την Τότεναμ. Εκείνη η εξέδρα. Θυμάστε τι είχε γίνει με την Arsenal. Εκείνη, δηλαδή μιλάμε τώρα ότι οι άνθρωποι είναι δάσκαλοι οι Άγγλοι στην κερκίδα. Τραγούδια, σχηματισμός, ψάχνω τη λέξη να βρω, συγχρονισμός, αυτή τη λέξη έψαχνα, συγχρονισμός στα συνθήματα, είναι μαστόρια, ειδικά στα τραγούδια, οι Άγγλοι τραγουδούν πολύ. Και βέβαια έχουν κάνει κερκίδες οι οποίες είναι ιστορικές. Όταν λοιπόν ο Άγγλος σηκώνει το κινητό για να γράψει τα παοξάκια που έχουν πάει στο White Hart Lane, το αλώνουν και εκείνε και τα γήπεδα έχουν και τρομερή ακουστική, δεν τους ενδιαφέρει τόσο να είναι αχανοί όσο να έχουν ακουστική. Οι Άγγλοι έχουν τέτοιο βίτσιο. Και βλέπαμε έξω με το Σωτήρι πριν το γήπεδο της Fulham που είναι δίπλα στο ποτάμι. Λονδίνο είναι εκεί Fulham, έτσι. Είναι δίπλα στο ποτάμι, τον Αξιό, τον αντίστοιχο, ή τον Ποινιό τέλος πάντων, ή τον Αλφιό. Ε, ο Τάμεσης είναι ρε, νομίζω ο Τάμεσης. Εντάξει, μωρέ, τώρα σε κάτω ποταμάκι, τώρα άρχισε με τον Τάμεση. Ήρθες γαλλικό, έχεις ρεγατή. Εγώ έχω ποταμό ξένο, να, γαλλικός. Εσύ έχεις αντίστοιχο. Ε, French River. Γατή, άθυπο γατίδιο. Και τι κάναν οι μπαγασέοι. Γκρεμίσαν και φτιάξαν το καινούριο γήπεδο, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω τώρα πριν πάω στο διάλειμμα. Γιατί έκανα αναρτήσεις ο Ιώσα Βίδης και μας ξεσηκώνει. Ενώ λοιπόν γκρέμισαν το γήπεδο, άφησαν άθικτη την πλευρά που είναι το παλιό τους πέταλο και έχει ένα ξύλινο σπιτάκι που είναι σαν από αυτό που βγήκε στους βόρειους και τους νότιους ο Μέιν για να πολεμήσει. Ο Πάτρικ Σουέζι. Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Εκεί τις παράγκες τις έχουν μέσα στο γήπεδο και φαίνονται. Είναι παράδοση. Δεν τις έχουν για να καθορίζουν και να σου στέλνουν το διάφορο τον κάθε ποντίκι. Α! Τώρα που είπα ποντίκι, ετοιμαστείτε για την αντίστροφη μέτρηση. Σήμερα έχω βάλει Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, τραγούδι, φαγητό και ζώο. Μπορεί να πει άλλο ζώο ποντίκι. Μπορεί να εννοεί τον επόπτη. Οκ. Καμπούρης. Καμπούρης, ζώο δεν είναι, αλλά σου βγάζει ζώο διέστηκτα. Λέω εγώ τώρα. Γυρίζω πάλι γιατί βγήκα στο χωματόδρομο. Άφησαν λοιπόν μια πλευρά και είναι σαν να είναι η Manchester City, σαν να πηγαίνει ο Μπεν Λίπερ, ο τερματοφύλακας γιατρός, να παίξει ντέρμπι με το Ρόε της Ρόβερς. Και παίζει Ρόβερς Manchester City. Και είναι ένα ξύλινο σπιτάκι, μια παραγκούλα, με σκεπούλα κανονικά. Πώς είναι Χένζελ και Γκρέτελ, πώς είναι της κοκκινοσκουφίτσα το σπιτάκι, το έχουν αφήσει έτσι. Αγάπη στην παράδοση. Αγάπη στην παράδοση. Ξεσήκωσε όλους μας ο Ιωσαβίδης. Θα ξαναπώ το παραμυθάκι. Σας κάνουμε γήπεδο. Δεν πρόκειται να περάσει πουθενά. Αν ψάχνετε ψήφους από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν θα μας δώσετε ούτε ένα ευρώ για να φτιάξουμε το γήπεδο. Μόνος του θα το φτιάξει ο Ιβάν Σαβίδης. Μόνος του αυτός ο Άγιος άνθρωπος που τον έστειλε ο Θεός. Και αυτά το επικοινωνιακό τρίκ, ότι να και εμείς δίνουμε στους άλλους, τι δίνετε στους άλλους. Θα μας δώσετε και εμάς 20 εκατομμύρια όπως την ΑΕΚ. 20 που θα πάρει από τη Δούρου και 30 που τσέπωσε από το Champions League, το να τσεπώσει ο Μελισανίδης που δεν έκανε μεταγραφές και πήρε και 2,5. Πώς θα πήρε 2 για το Βράνιες. Να το 50ράκι. Ένα 50 δεν φτάνει για να φτιάξει το γήπεδο. 50 εκατομμύρια. Νομίζω μια χαρά είμαστε, αδερφέ. Έτσι. Λέω εγώ τώρα. Παπά δεν τρώμε. Δεν θέλουμε τίποτα από εσάς. Μην αναφέρεστε καν στον ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν πήραμε τίποτα από εσάς. Ποτέ δεν πήραμε. Εμείς πληρώσαμε τα χρέη μας και νιώθουμε ότι θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Δεν γουστάρουμε κανενός
την εύνοια. Μας θυμάστε, όποτε γίνεται η έκθεση, όποτε έρχονται οι εκλογές, είστε όλοι οι ίδιες φάτσες. Πότε πολεμήθηκε πέρσι ο ΠΑΟΚ, όταν έπεσαν επάνω να του φάνε τις σάρκες και να του κλέψουν το πρωτάθλημα, ήσασταν όλοι άφαντοι. Και εδώ οι τοπικοί υποτιθέμενοι άρχοντες, σιγά μην χαραμίσω, μην μαγαρίσω τη λέξη, εδώ οι τοπικοί βουλευτές, άφαντοι, φαντομάδες, άφαντοι. Και οι κάτω βέβαια, με λύσα κακιά έπεσαν να κατασπαράξουν τις σάρκες του ΠΑΟΚ. Όταν γινόταν τα έσχη, όταν έβγαζαν ημίωρα αφιερώματα στον Ιβά Σαββίδη και τον ξέσκιζαν περνώντας τον Πριονοκορδέλα και είχαν βάλει και τον ΠΑΟΚ και τον σφυροκοπούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, χαλώντας μας τα νεύρα, χαλώντας μας τη διάθεση και κάνοντάς μας να νιώθουμε ότι είμαστε, ότι πρέπει να είμαστε όλοι εγκληματίες, ότι είμαστε μοιάσματα, ότι είμαστε οι τελευταίοι οι εγκληματίες του πλανήτη. Δεν σας γουστάρουμε, δεν σας θέλουμε, και εσάς και τους άλλους και τους προηγούμενους και τους επόμενους. Δεν θέλουμε τίποτα από εσάς. Μην προσπαθείτε λοιπόν να σφετεριστείτε το νέο γήπεδο. Δεν υπάρχει κανένα περιβάλλοντα χώρο. Γιατί ποιος περιβάλλοντας χώρος? Δηλαδή τι? Το ότι θα μου δώσει ένα πεζούλι μπροστά, ας πούμε, από τη θύρα 4? Τι? Μόνοι μας θα το φτιάξουμε το γήπεδο. Δώστε μας και εμάς, να ακούσω ότι ξέρετε κάτι. Σας δίνουμε, πώς δώσαμε στην ΑΕ, πώς θα δώσουμε στην ΑΕ 20 εκατομμύρια, πώς δώσαμε στο Βάζελο για τη λεωφόρο, πώς θα δίνουμε στο, πώς φτιάξαμε γήπεδο στον Ολυμπιακό τότε, ντεμέχ με την Ολυμπιάδα, ναι, 20 εκατομμύρια και στον ΠΑΟΚ. Αν και δεν τα θέλουμε ρε τα λεφτά σας. Δεν θέλουμε καμιά εξάρτηση από εσάς. Καμία. Γιατί μετά θα μπορείτε να μας το κουμπάνατε. Είδατε, δώσαμε. Δεν θέλουμε τίποτα από εσάς. Εγώ μιλάω, εκφράζω τον εαυτό μου τώρα, έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορεί άλλο να πει, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, διαλυματούμε και επιστρέφω. Ακρεατάρες από το κροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη, στον κεντρικό δρόμο, επάνω όπως ανεβαίνετε. Εκλεκτά πράγματα. Τα κρέατα ενός μήνα. Θα μου. Δεν το κάνουμε με μήνυμα. Τα κρέατα πάντα τα δίνουμε μέσα από το τηλέφωνο. 2310-287-888. Χθες ο φίλος μου ο Θανάσης κέρδισε τα κρέατα. Είχε πει δώστε σε έναν άνεργο. Τα δώσαμε στο φίλο μας τον Κώστα. Επίθετα δεν χρειάζεται να λέμε. Ούτε είστε υποχρεωμένοι. Γι' αυτό δεν ζητάω το επίθετό σας. Εντάξει. Ο άλλος μου λέει, ακούω εγώ, είμαι λέει σε ασφαλιστική εταιρεία. Μας χωρίζει λέει ένα, όχι, ένα τυχάκι. Ακούει λέει και ο, ακούμε από τα ακουστικά. Ακούει δίπλα και ο διευθυντής μου. Το καταλαβαίνω ότι ακούει εσένα, γιατί κάθε φορά γελάμε λέει στο ίδιο σημείο. Δεν μπορεί να είναι λέει σύμπτωση. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Προχθές μπαίνω στο γραφείο του, έχει φύγει. Και παίζει λέει το ακουστικό. Κάνω μία έτσι κλικ και άκουσα λέει ότι ακούει εσένα. Άρα λέει και οι δύο. Δεν το λέω ένα τον άλλον, ακούμε και οι δύο εσένα. Τέλεια. Κρυφό σχολείο, τελείως. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ζουμου σου λέμε, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Εμείς θα σας τρελάνουμε, όχι εσείς εμάς. Ποντίκηδες, κομίνιδες, καμπούριδες, γάτες αυτά, έτσι, θωμάδες. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μέσα τελείως το θέμα μας, ο φίλος μας ο Στάθης λέει, αν μπορούσε να γυρίσει πίσω στον χρόνο και να πας με μια Ελληνίδα από το παρελθόν, ποια θα διάλεγες? Φιλέ, τη Μάρθα Καραγιάννη. Τη Μαρθάρα. Μάρθα Καραγιάννη ή Τζένι Καρέζη. Εκεί θα έπαιζα ένα ντέρμπι. Τζένι Καρέζη για μένα είναι top. Τζένι Καρέζη. Που έτυχε να την γνωρίσω κιόλας όπως σας είχα πει. Αλλά και η Μάρθα Καραγιάννη. Φιλέ, ξέρεις γιατί τη γουστάρω τόσο πολύ τη Μάρθα Καραγιάννη? Γιατί φίλε, πραγματικά το κορίτσι έσφιζε ρε παιδί μου από ζωντάνια. Κορμάρα, δηλαδή κάτω οι κοκαλιάρες. Οκ, okay, ναι. Και τι είπε? Όποιον ήθελα τότε λέει τον είχα. Λέει, τι να σας πω λέει. Δεν θα μάθουμε ποτέ βέβαια αν τα έχει με τον Βουτσά. Πιστεύεις τα είχαν φίλε? Είπαν ότι δεν τα είχαν. Εσύ πιστεύεις ο Βουτσάς εκεί δεν έχει βάλει? Εγώ πιστεύω φίλε, δεν τα πει, δεν παίζει. Όπως Κωνσταντάρας Μάρο Κοντού, εσύ πιστεύεις τι? Δεν, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Βουτσάς τώρα που είναι 80 φεύγα και ορμάει, φίλε. Υπάρχει περίπτωση τώρα να έχεις τη Μαρθάρα όλη τη μέρα μπροστά και να αλλάζει μπροστά σου αυτά και τα λοιπά. Λέω τώρα ρε παιδί μου, άσχετο με το θέμα μας. Λέω με το θέμα μας άσχετο. Πάμε γραμμές να ανοίξουμε να μιλήσουτε εσείς. Μετά τις 9.30 θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Θα παίξουμε για τρίμερο θερμές, θα παίξουμε για γυαλάρες από τα Optic Stores Μανολόπουλος, θα παίξουμε για τραπέζι στη Λαδόκολα, στην ανανεωμένη, ανακαινισμένη Λαδόκολα, εκπληκτικό το περιβάλλον
εκεί με αντίστροφη μέτρηση. Και δίνουμε σήμερα, είπα, μέσα από τα τηλέφωνα. Θα δώσουμε μια σακουλάρα κρέατα το Ακροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε φταί. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το δισκοθεραπευτή μας. Λοιπόν, γεια σου, Στράτη. Επειδή είχα πάρει από και 20 και 17, περίμενα στη γραμμή και έπεσα, φιλέ, και ξαναπήρα και ξαναβγήκα πρώτος. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να ξαναβγείς, φιλέ. Εκτός άμα είσαι Άρης, οπότε το σύνθημα αλλάζει και είναι επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να ξαναπέσεις. Καλά, αυτά είναι, θα τα δουν μεταξύ τους. Λοιπόν, θα τα λύσουν τα θέματα. Λοιπόν, θέλω να πω πολλά, μη με διακόψεις. Καταρχήν, περίμενε λίγο, να σου πω κάτι. Θεωρείς ότι εγώ διακόπτω τον φίλο που βρίσκεται στη γραμμή? Όχι. Δηλαδή, υπονοείς γιατί μου το λες αυτό? Δηλαδή, είναι σαν να μου πεις. Όχι, είναι σαν να μου λες. Μην βάψεις ξανά το μαλλί σου. Μα δεν το έχω βάψει. Γιατί μου λες κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ? Εντάξει. Απλά μη με διακόπτεις. Όχι, χάσω τον ερμό. Όχι, εγώ. Λες δηλαδή ότι εγώ σε διακόπτω? Δηλαδή τώρα αυτό δεν είναι. Το καταλαβαίνω. Έλα, πάμε. Είπες ότι έχεις χορηγό ο οποίος φτιάχνει και παγωτά, έτσι. Είναι από το ζαχαροπλαστείο, βεβαίως. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, παγωτό τόσο γευστικό που γλύφεται και τα δάχτυλα των ποδιών σας. Τα ακροδάχτυλα. Βεβαίως. Αν είσαι ευλίγιστος. Βεβαίως. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ήδη αλλάξανε όνομα στο Χακίμ Μαστούρ. Τον κάνανε Χατσίμ Μαστούρ. Α, ναι. Επειδή τους κάνουν το Χακίμ, ναι. Ναι, ναι. Και επίσης να ξέρεις ότι ο Καμπούρης γι' αυτό δεν σφύριξε δεν κατακύρωσε τον goal του ΠΑΟΚ, το ακπόμ στον Πανιόνιο. Ήταν το after effect της έλευσης του Μαστούρ στην Ελλάδα. Στο after effect, φίλε, τι ωραίος. Δεν άντεξε ο άνθρωπος, εντάξει. Τον πήραν οι αναθυμιάσεις. Μόνο σε τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να δαγγείλωσε το. Λοιπόν, επίσης ο Χακίμ Μαστούρ είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίχτης. Θα δείτε τους αντιπάλους όταν πάνε να το μαρκάρουν να βαράνε ζεμπεκές όλους τυχαίως. Έτσι, τους ζαλίζει με τις τρίπλες του. Και το Γενάρη δανεικό στον Ολυμπιακό, έτσι. Καλά, είναι ο πρώτος παίχτης που θα πάει με τη μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό. Εννοείται, φίλε. Δίδυμο με τον Κόκα εκεί. Δίδυμο με τον Κόκα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο το κομμάτι. Για τον Καρέλη, ο ΠΑΟΚ με την έλευση και του Τόσκα και έχοντας τις πλευρές Μάτος και Βιερίνια μπορεί να παίξει ένα ωραιότατο 3-5-2, φίλε. Σωστός. Διότι ο Τόσκα έχει παίξει και στόπερ και τα περισσότερα. Πολύ σωστός. Έχει παίξει ως στόπερ. Ως στόπερ, αριστερός, ναι. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και ο Καρέλης είναι ένας παίχτης ο οποίος προσδίδει και άλλα χαρακτηριστικά και είναι ταύρος. Συμφωνώ. Φυσικοθεραπευτικά σου λέω ότι το πρόβλημα που έχει στους χιαστούς δεν υφίσταται πλέον. Γιατί ναι. Έκανε εξαιρετική χρόνος. Προετοιμασία με την Γκένκ. Σκόραρε πρώτο σκόρο σε όλα τα φιλικά. Δεν υπάρχει τέτοιο. Θέλει παιχνίδια ο άνθρωπος, τίποτα παραπάνω για να πάρει αγωνιστικό. Είναι ρυθμό. Περιφερειακός επιθετικός. Μπορεί το σώμα του να παραπέμπει σε ένα εννιάρι βαρύ. Όχι. Δεν είναι όμως. Όχι, είναι κλασικό center for. Δεν είναι εννιάρι στατικό. Άκουσέ με. Την καλή του χρονιά στο Βάζελο την έκανε με τον Μπέρκ μαζί. Σαν αριστερό εξτρέμ. Αυτό λέω. Δεν είναι ένα μόνο εννιάρι. Να σου το πω έτσι. Δεν είναι το βάρι. Ο Καρέλης είναι ένα φορ. Επειδή τον παρακολουθούσα σαν παίχτη και επειδή τον έβλεπα και στον Παναθηναϊκό και από τις ακαδημίες, γιατί τον είχα προσέξει. Μου είχε πει γνωστός μου που δούλευε εκεί πέρα να τον δεις αυτόν θα παίξει μπάλα. Είναι κλασικό φορ, αλλά που όμως τραβιέται. Μπράβο, είναι τόσο γρήγορο. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Που μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις επίθεσης. Τέλεια. Και δεκάρι, και αριστερά, και δεξιά, και περιφερειακός. Δεκάρι δεν ξέρω τόσο. Για δεκάρι δεν ξέρω. Μπορεί να την παίξει τη θέση. Άλλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ποτέ. Εντάξει. Ωραία. Έχει παίξει τον Παναθηναϊκό. Έγινε. Και κάτι τελευταίο να πω για να κλείσω. Ορίστε, είδες, έχασα τον ηρμό μου τώρα και δεν θυμάμαι το τελευταίο. Α, ναι, θυμήθηκα. Λοιπόν, λες εσύ ότι δεν θέλουμε λεφτά για να φτιάξουμε γήπεδο. Όχι, φίλε, εγώ θέλω. Η ΑΕΚ πήρε 23 εκατομμύρια από τη Δούρου. Εγώ θέλω 24. Ναι. Και θα τα απαιτήσω και τα Βαντζηλίκη και όλα θα τα πάρω τα 24. Δεν με νοιάζει αν ο πρόεδρος θα χρησιμοποιήσει για να κάνει γήπεδο. Ας τα πάρει και ας φτιάξει προκάτ σπίτια για τους πυρόπληκτους για να μην είναι άστεγοι. Μ' αρέσει το σκεπτικό. Δεν με ενδιαφέρει. Μ' αρέσει. Αλλά τα λεφτά εγώ τα θέλω και θα τα πάρω. Ας τα κάνει σημαίακια, ρε φίλε. Άλλο τα θέλω, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρουμε τίποτα από αυτούς. Να απαιτήσει, φίλε. Η περιφέρεια Μακεδονίας δηλαδή δεν έχει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κατάλαβα. Εμείς τι είμαστε, πολίτες γάμα. Πάντως, για να ξαναγυρίσουμε στο άλλο θέμα. Ο Καρέλης δεν έπαιξε ποτέ σε ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Τον είχαν πάρει από τον Εργοτέλη.
Ναι, το ξέρω. Πήγε από εκεί. Και μετά πήγε το έξω, ξέρω. Έπαιξε απλά... κάπου να πούμε σε κάτι Ρωσία, σε κάτι. Απλά όταν τον, είχα, όταν τον είχαν πάρει, μου είπε αυτόν προσεξέ τον θα παίξει μπάλα. Δεκτό. Έγινε στράτε! Χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Φαντάσου ρε φίλε σε μια μεζονέτα που μέσα θα είναι η Πάμελα Άντερσον, Τζένιφερ Λόπες και Μόνικα Μπελούτσι. Παίρνεις ό,τι διεργητικό υπάρχει και θα είσαι στο μη σταματάς δικέφαλε. Λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Ναι. Έχεις πει μια τριάδα κορυφαία. Και η Τζένιφερ Λόπες είναι φίλε και η Μπελούτσι. Α, Πάμελα Άντερσον δεν είναι τόσο. Την ξεπέρασα γρήγορα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Τι έγινε. Έλα αγοράκι μου, τι χθες έπεσες και δεν ξαναπήρες, χάσαμε. Με διώξατε. Έλα ρε που σε διώξαμε. Για πες. Σε ακούμε. Καρέκης Κωστή μου, καρέκης. Καρέ. Κις. Πάλι σε ακούω στο βάθος, Αντώνη, έλα. Ναι, δεν σε κάνει ο Καρέλης κάτι από ήρωα παλιά. Α, ναι, 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 100%. Ο τάδε θα έρθει ο ανθιπολοχαγός Καρέλης που είναι ήρωας και τα λοιπά. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Έχει κάτι από αυτό. Ο Καρέλης που πολέμησε μόνος του το παλικάρι αυτά και τα... Έχει, έχει, ναι, είναι ναι, όντως. Ναι. Δεν είναι Χατζηδημητρόπουλος ρε παιδί μου που δεν σου κάνει ναι, κάτι σε ήρωα. Είναι τρισύλλαβος. Ο... Ναι. Βασικά η Λαμία μπορεί να πάρει και τον Ντάγκλα κιόλα. Το Ντάγκλα. Μαστούρ, μαστούρ για τον Ντάγκλα. Μαστούρ για τον Ντάγκλα και όλοι και στο τέλος αυτούς που μετακινούνται μαστούρ για τον Ντάγκλα να ούμε. Έτσι. Επίσης ο Ντουμάνι θα ήταν μια καλή περίπτωση. Ναι, ρε, φίλε, Ιταλός. Τζανκάρλο Ντουμάνι. Ωραία κατάσταση φίλε. Πάντως έχει πλάκα βλάκα το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν θα θέλει να βαρέσει. Όχι ρε ποτέ δεν είναι. Με τίποτα. Να ξέρεις αυτός ο μαστούρ που κατάσταση ρε παιδιά στη Λαμία. Αυτός ήταν τα μεγαλύτερα ταλέντα. Καταρχήν είναι μόνο 20 χρονών. Δηλαδή είναι μικρός ακόμα. Δηλαδή εμείς δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε αυτό να. Γιατί δεν έχουμε κόκα. Σωστό και αυτό. Κοίταξε, πριν από 2-3 χρόνια λέγανε ότι παιδιά αυτός είναι το επόμενο μεγάλο. Ο επόμενος Νεϊμάρ, ο επόμενος Μέση είναι αυτός. Η Μίλαν το παρουσίασε σαν κάτι το εξωπραγματικό. Είναι καλός παίκτης, αλλά κάει. Η Μίλαν μετά το 2007 που πήρε το τελευταίο Champions League είναι σε πολύ μεγάλη παράκτη. Θα ξέρεις. Τεχνικά και τέτοια. Ναι, πεσμένη πολύ. Τρομερά πεσμένη. Έγινε Αντουάν! Θα φάει 3 γκολ και θα φύγει. Όμορφα και ωραία. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Κακή γραμμή, σ' ακούμε στο βάθος. Ναι. Καλημέρα σας. Γιώργο! Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτο που είπες για την Καρέζη. Είχε τα ομορφότερα μάτια. Δεν υπάρχει. Καψούρα, καψούρα. Λοιπόν, δεν σ' άκουσα να δίνουμε να λες για τη μεγάλη Ανούλα μας. Ο ξέσχισες Νότια Κορέα. Βέβαια. Μεγάλη ψυχή. Μπράβο της. Τη γουστάρω πάρα πολύ. Και για τον τρόπο που μιλάει και για το τζαμπουκά που βγάζει. Και τελευταία που είχε πει δεν θέλω κανένα. Κανένας δεν θέλω να έρθει να φωτογραφηθεί ρε. Ακριβώς. Ακριβώς. Μιλάμε πάντα για την Κορακάκη έτσι. Για να διευκρινίσουμε. Και πάμε τώρα για αυτό. Ασχολούμαστε με τα διάφορα κοράκια και όχι με την Κορακάκη. Κατάλαβες. Ασχολούμαστε με τους ποντίκηδες να πούμε και τους κομμήνιδες. Αυτό που είπες για την αγγλική ομάδα, τη Fulham, ναι. Που κράτησε ένα μέρος από το παλιό γήπεδο. Εμείς οι παλιοί θυμόμαστε μεταξύ θύρα 3, την Κερκίδα η οποία ήταν και την συν 4, υπήρχε ένα κενό. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα. Ναι. Που ήταν η παράγκα. Τι χρονολογία μιλάς, τώρα μιλάς για... Ναι. Σε ελεύθερα παιδιά ήμασταν. Ναι. Υπήρχε ένα σπιτάκι, εκεί έμεινε ο μεγάλος ο Τσαρπανάς. Και μετά ανέλαβε ο Κυρμίτσος και κρεμούσαν πλέναν τις φανέλες εκεί. Τα παντελονάκια και τις κάλτσες και τις είχαν κρεμασμένες και προσπαθούσαμε εμείς πιτσιρικάδες να βουτήξουμε πας και αρπάξουμε καμία φανέλα. Κέρβερος. Τι λες τώρα. Ο Σαρωμένος Σαπαρνάς δεν μας άφηνε με το που κάνουμε. Εδώ στην κατοχή, στην κατοχή τσέκρυβε τις φανέλες. Τι μου λες τώρα. Ναι, ναι. Τις έκρυβε, τις
κρεμούσε και τις έπλαινε και τις κρεμούσε εκεί πέρα. Και τότε δεν είχε η τάδε εταιρεία δίνει υλικό. Μία φανέλα πλήσιμο ξανά μέχρι να ξεθοριάσει το νούμερο να πούμε. Ναι, φανέλα, αν είχε νούμερο. Με τα νούμερα επαγγελματικά. Ναι, ναι. Μόνο νούμερο, δεν είχε όνομα. Ονόματα δεν υπήρχε. Καλά, ονόματα και πολύ αργότερα δεν είχε. Δηλαδή και δεκαετία 80, νομίζω από τη δεκαετία του 90 και μετά άρχισε αυτό με τα ονόματα. Όλα καλά θα πάνε. Η ομάδα νομίζω το συμπληρώθηκε και θα είμαστε εντάξει. Άσε τι γράφουν αυτοί, έχουν τρομοκρατηθεί οι πάντες. Πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα, το φως. Όλοι έχουν τρομοκρατηθεί από τη σούπερ ομάδα την οποία έχει κάνει ο Γάβρος. Ναι, δεν πειράζει. Και ωραία. Η Σπόρδη και η Μαρσέλη είναι στα μαχαίρια. Μαλώνουνε, πλακωθήκαν οι πρόεδροι, γιατί τους έφαγε μέσα ο Τουρέ. Μέσα από τα χέρια αυτών και δεν πήγε, και δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Τουρέ. Έχω ατάκα έτοιμη για τον Τουρέ με την κοιλιά και το σκεμπέ. Λοιπόν, αύριο θα σε βάλω μετά. Γιατί, αύριο δεν θα σας μιλήσω καθόλου γιατί μπαίνω μέσα για ένα τσεκάρισμα πάλι. Εντάξει. Πιστεύω να το πούμε την Παρασκευή. Εντάξει είσαι. Έχεις, το ξέρω, από αυτό το πράγμα έχεις βγει δυνατός και δεν μασάς τίποτα. Το νίκησες. Το νίκησες γιατί είσαι παλικάρι. Φιλιά, φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά. Τον είδατε τον Τουρέ νομίζω με το σκεμπέ, έτσι. Όπου ο Σέλουκ πήγε να εμπλέξει Βαν, ναι, θα στεναγωρίσαμε τον Πάο και τι ρε. Καλά του είπε ο Μικροσαβίδης, τι. Δε, είσαι χαλασμένος που δεν πήραμε από σένα παίκτη, έτσι. Γιατί το είπε κιόλας μόνος του, μετά έκανε κολοτούμπα. Πρότεινε κάτι παίξει στον Πάο, λέει, αλλά δεν θέλανε. Και βγήκε, τι δουλειές δεν μπλέξει τώρα τον Τουρέ, 35 στα 36. Με ένα σκεμπέ και θυμηθήκαμε τι. Σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρως. Στη ζωή του άντρα μου. Άπα, σε βλέπω χειρά στη συζήτηση. Κουνήσω από... Γεια, γεια. Και ψεύδεσαι και τρως. Δεν είναι κακό το πράγμα, ρε παιδί μου, αυτό. Αλλά δεν παίζει ένα φιλικό ο Γαύρος. Βραδιποριακός, ταλαιπωριακός και τα λοιπά. Τι γίνεται, ρε. Και καλά λέει ο Χρήστος, ο Τουρέ με βάση την εικόνα και την ηλικία του ταιριάζει περισσότερο να το λέμε, λέει, πουρέ. Εντάξει, κάποτε ήταν μεγάλος παίκτης, αλλά όπως είπα, και η σαπουτζάκι με το βυζί της έσπαγε καρύδια κάποτε. Και ο κόλος αγνούσε την βαρύτητα. Τώρα όμως δεν. Τώρα όμως δεν. Απλά βλέπετε επικοινωνιακά. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Νάντια Κωστή, 518. Θα να σε βάλω, Νάντια. Ναι. Αυτή τη στιγμή οδηγώ, κατευθύνομαι προς τα κάτω. Πολύ θα ήθελα να κάνω λίγο έτσι χουλιαμά για τον Βουτσά και την πολύ σεξι Καραγιάννη, αλλά ας μην αποσπάσω την προσοχή μου από την οδήγηση. Θα τα πούμε κάθε άλλη στιγμή. Ας τα πω εγώ. Απλώς να στείλω τα πολλά φιλιά μου σε όλη την ομαδοπαρέα μας. Να είμαστε όλοι καλά. Έτσι. Έτσι. Ζουμουσού, Νάντια! Φιλιά! Να σε γερή, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Κάτι ετοιμάζουμε. Δεν θέλω να το πω ακόμα. Θέλω πρώτα να γίνει και μετά. Επειδή με ρωτάει εδώ πέρα ο Βασιλής, ο φίλος μας από Τούμπα. Λοιπόν, εκεί που λες είναι το πατρικό μου, φίλε. Πρέπει να είσαι στο απέναντι μπαλκόνι. Στον τρίτο είναι το πατρικό μου. Τούμπα, Τούμπα. Όταν έμπαινε γκολ, πριν αρχίσουμε να πηγαίνουμε γήπεδο, το ακούγαμε. Εμείς με live ήχο, μωρά τώρα, πιτσιρικάδες, το 82 που ήρθαμε Ελλάδα, ακούγαμε και μετά πάμε στο γήπεδο της Τούμπας, έλεγε έτσι η αέρα, τότε μόνο αέρα υπήρχε, αέρα σπορ. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Παναγιώτης Ντόλκας, Σταύρος Μαδετζόγλου, κάτι ο τεχνικός μας, ξέρουμε τα ονόματα των τεχνικών. Όταν έλεγε όμως, πάμε στην Τούμπα, έχουμε γκολ εκεί και δεν είχαμε ακούσει τίποτα πριν. Ξέραμε πριν συνδεθεί. Ναι, εδώ παγώνει η Τούμπα 0-1, ξέρω εγώ, ο Διαγόρας Ρόδου με ένα γκολ από το πουθενά και τέτοια. Ένα τέτοιο πράγμα. Ένα τέτοιο. Μια φορά του Μπιώτης, πάντα του Μπιώτης. Εγώ και Εύωσμο που έμενα, εντάξει, δεν έχουμε παράπονο στον Εύωσμο, τον καφέ μας πηγαίναμε Τούμπα να τον πιούμε. Δηλαδή εκεί είναι το μέρος μας, εκεί είναι εκεί. Ο φίλος μου, ο Στάθης, να έρθεις φίλε, να αφού έχεις κερδίσει να έρθεις να την πάρεις φίλε, φίλε τη φανέλα, τι με ρωτάς, ελάτε να τα πάρετε. Come and get them, που έλεγε και ο άλλος, ο Σπάρτα, ο οποίος, ο Τζέραλντ Μπάτλερ είπε, ό,τι έχω παίξει μετά από εκεί, παιδιά αυτό το πράγμα,
Με σημάδεψε, λέει, μόνιμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ένα λέει, όλοι μου λένε πως έγινες έτσι. Τι απιοχηλιά είσαι μετά, ας πούμε, παρατήθηκε. Γιατί είχε κάνει τρομερή γυμναστική. Δεν υπήρχε επεξεργασία ψηφιακή. Αυτό που βλέπατε στον Λεωνίδα ήταν όντως το δικό του κορμί. Έλειωσε, του έγινε. Πήδα έτσι από τη γυμναστική. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Υπενθυμίζουμε. Χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Κολαίδης, ΑΕΓΕ και Ζανούζι, φούρνους, εκπληκτικούς κουζίνες. Εκεί θα μαγειρέψετε αυτά τα οποία επιθυμείτε. Και βέβαια αρτοζαχροπλαστία Νικολαίδης, παγωτάρες, ψωμάρες, γλυκάρες, τα πάντα όλα στην Καραολή και Δημητρίου και στα δυο ζαχροπλαστία και στο Λαγκαδά εναντίον ΑΕΔ. Επιστράφουμε! Δώσε, 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 δώσε. Εδώ είμαστε, ζούμου σου, λέμε και κάθε πίκρα και με. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην τρελοπαρέα, ελάτε να ζουμουσάρουμε μαζί. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελλάδα και εξωτερικό, όπου και να βρίσκεσαι εντός, εκτός και επί τα αυτά. Εδώ είμαστε. Θα παίξουμε μετά σε 9.30 και αντίστροφη με τις απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται να μ' αγάπας. Είναι επικίνδυνο να σε κοιτάω. Είναι επικίνδυνο να με κοίτας. Οχ! Μη με σκανδαλίζεις, είμαι παντρεμένος κι από τα λαθρέα τα φιλιά καμένος. Μη με σκανδαλίζεις, βρες αγάπη άλλη. Είναι αμαρτία να καώ και πάλι. Πάμε στις γραμμές. Πριν πάμε να πω, απαγορεύεται να μην έχεις ασφαλισμένο αυτοκίνητο στο ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Πλήρη προγράμματα αξιόπιση ασφάλιση στη χαμηλότερη τιμή με δυνατότητα επέκταση για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών. Συμβουλευτική ενημέρωση, σωστή πληροφόρηση, 24ωρη άμεση εξυπηρέτηση, 365 μέρες το χρόνο χωρίς γραφειοκρατία και εκπλήξεις. Ασφάλιση εύκολα και γρήγορα. 2-11-93 και 5 πεντάρια ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Πρώτη φορά ομάδα ασφαλίζει τους οπαδούς της. Σε συνεργασία βέβαια με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, με την υποστήριξη, σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έφτιαξε το ΠΑΟΚ ΟΤΟ για το μηχανάκι σας, για το αυτοκίνητό σας. Ενημερωθείτε, ξαναλέω, 2-11-93 και 5 πεντάρια. Δεν ξεχνάτε, εκεί ασφαλίζετε τα αυτοκίνητά σας, τις μηχανές σας, τα πάντα όλα. Πρωτοποριακό πρόγραμμα, όσοι πήρατε ενημερωθήκατε για τα πακέτα που μπορούν να φτιάξουν για σας. Εξαιρετικές τιμές, λογικότατες, και ησυχάζετε. Βέβαια, δεν λησμονείτε, χορηγός δεύτερης ώρας Παντοτινός, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάγιο, σε έναν ανακαινισμένο χώρο, κούκλα μαγαζί, έφτιαξε ο Δημήτρης Βαγγέλης και η οικογένεια. Περνάτε τη βόλτα σας από εκεί, απέναντι το Μασούτι, στα Ελευθέρια και γουστάρετε τις πιατάρες, τις ίδιες εξαιρετικές τιμές, να γλύφετε και τα κροδάχτυλά σας, να τρώτε και τις καρτοπετσέτες. Έλα, δώσε λίγο σολό, δώσε λίγο ταξίμι. Πάμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Γεια σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλό στο Στέλιο. Κωστή. Ναι. Έχει κανένα κοτεινό στο τουρέ. Έτρωγε φιστίκι αράβικο, ρε φίλε, με τις χούφτες. Με τις χούφτες. Ναι, ρε φίλε. Μιλάμε πέρα κατά 220 κιλά τώρα που να παίξει μπάλα. Κάπου δεν τα παιχταράς. Άστο, ρε φίλε. Αλλά... Δεν σκέφτηκε ένας να του δώσει δύο έξτρα large φανέλα, του δώσανε large. Ρε φίλε, και φαίνεται ως σκεμπές. Εκεί να δεις όμως την προπαγάνδα, 36 χρονών ο ένας, εμείς να φέρουμε έναν 31-32, ποια είναι η αντιμετώπιση. Δεν είδες τώρα τι γίνεται. Αυτόν φέρνουν παίχτη, πάλι με τον ΠΑΟΚ ασχολείται ο Σέλουκ, ο δαιμόνιος μάνατζερ, πήγε να εμπλέξει τον ΠΑΟΚ μέσα αυτά, δεν του κάνανε τα χατήρια εδώ. Έτσι έφαγε πόρτα και σου λέει τέτοια αγορά, τέτοιος πρόεδρος, τέτοια άκρη με πρόεδρο που πληρώνει λεφτά, που κάνει ακριβές μεταγραφές και να μην έχω πρόσβαση. Κατάλαβες. Ξίδι. Θα παίξω μόνο μια κατηγορία και μετά παίξω με τον κόσμο μετά τις 9.30. Ναι. Ζώο από Β. Βρωμοπόντικας. Γεια σου Στέλιο. Τα λέμε. Γίνεται. Λοιπόν, μόνο η Νάντια σε 5.18 έχει δώσει όνομα για τη σακούλα με τα κρέατα. Ξέχασα να το ξαναπώ κι εγώ. Κρέατα ενός μήνα το Κροπολείο, Άγγελος στην Νεάπολη. Φορτσάρετε, έχετε πολλές ελπίδες γιατί μόνο η Νάντια θυμήθηκε να δώσει όνομα. Οι υπόλοιποι περνάτε, πάει. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή, εσύ. Καλό στο παιδί, εγώ ο ίδιος. Εγώ δεν είναι. Α, δεν με ντουμπλάρει κανένας. Στο Μέγαρο μουσικιστήρα και λέω. Ναι, τέτοια στο Μέγαρο, μόνο τέτοια τραγουδάνε. Είσαι ο. Είμαι ο Μπενοβγαίνο. Άρα Μπενοβγαίνο.
Ναι, ναι. Πήρα γιατί έχω αιμονή με αυτό το κρέας που δεν το κερδίζω ποτέ. Έλα ρε μπαίνω βγαίνω, δώσε. Ναι, μπορεί σήμερα να είσαι τυχερός. Κοντεύω να απολυθώ εξαιτίας του. Μια χαρά είναι τα μηνύματα. Με τα μηνύματα δεν παίρνουμε, βγαίνουμε. Η απόλυση κοντά είναι. Δώσε μου λίγο το όνομά σου και τα τρία τελευταία ψηφία. Στάθης 427. Στάθη, μπήκες ήδη. Πες τι άλλο θες, αγόρι μου. Πες τι άλλο θες. Τίποτα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, φίλε, όπως το λες. Ακόμα καλύτερο χειμώνα. Και ακόμα. Ρε, καλοκαίρι είναι ακόμα 35, γράφει ο Κέλσιος. Πλάκα κάνεις τι χειμώνα. Εννοείται. Μέχρι τον Νοέμβριο. Όλους τους κάνουμε πλάκα. Έλα, είμαστε. Έγινε Στάθη. Να σε γερός. Σε χαιρετώ. Ζούμου σου λέμε, μην το ξεχνάτε. Αυτό είναι το μότο και το γαμότο. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλό στο φιλάρετο. Ξέρεις, επειδή είναι Σάββατο το παιχνίδι, ναι. Ας έχουμε το νου μας, ειδικά οι συνδεσμίτες, ναι. Γιατί προλαβαίνει η ομάδα να τιμωρηθεί για τον αγώνα με την ΑΕΚ, η Τούμπα δηλαδή. Λόγω ότι είναι μία μέρα πριν. Ναι, ναι. Τη Δευτέρα βγαίνει η απόφαση και τιμωρούμαστε μια χαρά. Και το αστείο είναι ότι ουσιαστικά... Εδώ πλέον και το χαρτάκι μετράει. Έχουμε προβλήματα, ξέρετε. Όπως και αν το κάνουμε, ξέρουμε όλοι μας. Περιμένω να βρουν αυτόν τον βλάκα. Περιμένω να τον... Περιμένω τον έναν. Περιμένω αυτόν τον έναν που έριξε τη φωτοβολίδα στη Νέα Σμύρνη. Φήμες λένε ότι είναι οπαδός του Ατρομήτου, ότι είναι προβοκάτσια. Δεκτώ εγώ. Για μένα δεν μπορεί να είναι ΠΑΟΚ αυτός. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Και με τις δύο έννοιες. Ό,τι και να είναι... Έχει πάρει μεροκάματο. Ας τιμωρηθεί όπως το αξίζει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία από πού είναι, ούτε και δεν έχουμε λόγο να το ψάξουμε. Αυτό όμως που έχουμε λόγο είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε την ομάδα μας. Και κυρίως τους 20.000 που πρέπει να πάνε να δούνε το παιχνίδι γιατί έχουν ήδη πληρώσει. Και έχουμε και κάτι χρωστούμενα από πέρσι σε συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι. Και θέλω να δώσω και μια εικόνα που πραγματικά με εντυπωσιάζει. Ναι. Από την αρχή του 2018, όλη αυτή η χρονιά, έχουμε φτάσει πλέον στο Σεπτέμβρη, έχουν χαλαστεί κάποιοι. Έχουν φάει τα ρούχα τους, γιατί έχουμε μόνο μία ήττα. Δεν μπορούν να μουρμουρήσουν, δεν μπορούν να πούν τίποτα. Κάτι προσπάθησαν να κάνουν με την Μπενφίκα, αλλά καταλαβαίνεις τώρα είναι δύσκολο αυτό, φίλε, για αυτούς που είναι... Περιμένουν ένα στραβοπάτημα. Κατάλαβες. Είμαστε όλο χαμόγελο. Τρένο. Και αυτό είναι που τους τρελαίνονται, φίλε. Δεν μπορούν. Ειδικά άνθρωποι που έχουν βασίσει τις εκπομπές τους στη δυστυχία, στην αναμπουπούλα, στη μύρλα, στην κρίνια, στην ισοπαίδωση, στον αλιδωρίς, στον ΠΑΟΚ. Όπως καταλαβαίνεις, δυστυχούν αυτοί. Περιμένουν και τη στραβή. Βλέπουν μια συνοχή των φιλάθλων, έχουν μαζευτεί και έχουν γίνει όλοι μια γροθιά και αυτό τους χαλάει και θέλουν και αυτό να το χαλάσουν. Προσπαθούν να σπείρουν ζυζάνια. Δύσκολα. Δεν μιλάω μόνο για εκπομπές ραδιοφωνικές και στην τηλεόραση και στα site που περιμένουν στη γωνία. Έτσι. Κατανοητό νομίζω. Ό,τι και να κάνει, ο κόσμος καταλαβαίνει και το ξέρει αυτό που βλέπει με τα μάτια του. Ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να το χαλάσουν. Καλή σου μέρα. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. Μου δίνετε και το όνομά σας και τρία τελευταία ψηφία. Έχω μόνο δύο μέχρι τώρα, μου είπατε, για να σας βάλω στην κλήρωση για κρέατα. Πες του λέει να κληρώσει φακούς επαφής που τους φοράς και μέσα στο μάτι σου φαίνεται ένας δικέφαλος. Θα κάνω δώρο στους επόπτες, λέει, της ΚΕΔ φακούς επαφής. Μιλάνε τώρα ο Ανόβερος με το Μανολόπουλο στο inbox. Ναι, καλημέρα. Κάερε, Στάπερ, Μητίδο, Λεβεντάρ και Σοπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Σου μου σου λέμε αγόρι και μου. Όλα τα λέμε. Αγόρι μου. Που βάλανε εκροθάπτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Αλήθεια. Εχθές έβαλες ένα ερώτημα και είπες, αν πάρουμε το ΒΑΡ, ναι, ποιοι θα το ελέγχουν? Τριτσόνης. Κοκολάκης, Καμπούρης, Ποντίκης και διάφορα άλλα πλαστάρια. Αν ζει ο Λίτσας και ο Φακής, θα τους φέρουν και αυτούς εκεί μέσα για να κάνουν ένα τουρλουμπούκι. Ναι. Τώρα θα μου πεις τι θα πει τουρλουμπούκι.
Ό,τι λέει το καραπιπερίν είναι το σουλουμπούκι. Ακριβώς. Ίδια κατηγορία είναι το σουλουμπούκι. Μια καραπιπερίν είναι και το τουρλουμπούκι. Το ίδιο είναι και η σκαλομαρία που λέγαμε κάποτε. Να σου πω κάτι ρε Παύλε, κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. 400 χρόνια σκλαβιά είχαμε. Περίμενε λίγο. Πήραμε, κάτι πήραμε από αυτά που κάτσε δεν λίγο, ξέρουμε. Κάτσε. Σκαλομαρία είναι όταν στο κάρο που περνούσε, έτσι. Ναι, σκαλώναμε. Ναι. Η Μαρία που Μαρία. Η Μαρία που κολούσε, δηλαδή, που κολλάει η Μαρία. Έτυχε να δούμε στον δρόμο μια Μαρία γι' αυτό. Και σκάλωνες μαζί της. Είχες φάει σκάλωμα, ας πούμε, και από εκεί σκαλομαρία. Δηλαδή, γιατί ας πούμε σκαλοχριστίνα, ξέρω εγώ. Λέω τώρα, ρε παιδί μου. Δεν το ξέρω, είπα. 400 χρόνια σκλαβιά είχαμε από τους Ιρκαλάδες. Αγόρι μου. Μείναν πολλές φράσεις. Λοιπόν, βάλε μια 47 Παύλος για τα κρέατα. Έγινε, Παύλε. Μπήκες ήδη. Αυτό που ακούστηκε πριν από σένα την εκπομπή αληθεύει ότι ο Κλάους έρχεται στους ακατονόμαστους. Α, δεν υπάρχει περίπτωση. Ε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί η τελευταία του δήλωση, αν θυμάσαι, ήταν σε αυτό το γήπεδο να μην μαξιωθεί ο Θεός να ξαναπέσει. Δεν, κοίταξε, να σου πω το εξής. Πιστεύω ότι προτιμά να μείνει άνεργος παρά να παίξει αυτούς. Άμα πέσει έτσι τόσο χαμηλά, τελείωσε. Okay. Θέλει, άμα θέλει να πάει, τι θα τον εμποδίσουμε. Όχι, άμα έχει και κανένα φιλαράκι μέσα από τον πάγκο, από το παρεάκι που είχε, ας τον πάρει και αυτό ένα εκεί πέρα που θα πάει, αν πάει. Γεια σου, Παύλε! Φιλιά! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, νέοι! Κρεατάρες ενός μήνα, τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Άγγελος στη Νεάπολη κληρώνουμε σήμερα. Παρακαλώ! Γεια σας! Ναι! Πέσαμε, πάμε στον μεθ επόμενο. Έλα Τσουκνίδα. Ναι. 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 Έλα, όχι. Τι ωραίο να συμφωνεί μαζί σου ο Κροάτης κατευθείαν. Έλα. Πάρα πολύ σημαντική η παρατήρησή του. Προσέξτε πόσο λακωνικός υπήρξε. Περιεκτικός. Δεν μακρηγόρησε. Δεν έκανε κοιλιά το τηλεφώνημά του. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι το 7ο καλημέρα που σας λέω. Εντάξει, κρατάτε κάβα τις επόμενες 6 φορές, δεν μας πείτε, θα βγείτε έτσι. Τι κάνεις, Κωστή, καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Εγώ καταρχήν, αφού πω καλημέρα σε όλο τον κόσμο του Ζουμουσού, θέλω να πω ότι το Σάββατο που είναι το συλλαλητήριο πρέπει να δώσουμε όλοι το παρόν μας κάτω. Σωστό. Επίσης θέλω να πω, επειδή καταλάβαμε ότι ξεκίνησε ο πόλεμος στην ομάδα μας, θα πρέπει, αφού έχουμε κανάλι στο Έψιλον, να κάνουμε μια εκπομπή Κυριακή και Δευτέρα και να είμαστε αντικειμενικοί και να λέμε τα πράγματα με το όνομά μας και να λέμε όλες τις αλήθειες για αυτή την επίθεση που κάθε φορά δεχόμαστε στην ομάδα μας. Νομίζω ότι από πέρσι πάρα πολλοί κόσμος που ήταν και ανυποψίαστος ή που δεν ήταν τόσο, δεν είχε τέτοια τριβή με την καθημερινότητα στο πρωτάθλημα, με την μπάλα, με τον ΠΑΟΚ, κατάλαβε, έπεσαν οι μάσκες, αντιλήφθηκε ότι δεν πολεμάμε ανεμόμυλους, δεν είμαστε εδώ κιχωτιστές να βλέπουμε, να φανταζόμαστε εχθρούς, ότι όλο αυτό πραγματικά υφίσταται και ότι υπάρχει όλη αυτή η λύσα εις βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν θέλουν να δουν τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή και προκειμένου να το πετύχουν και συμμαχούν και μεταξύ τους. Ας το πάρει, σου λέει η ΑΕΚ πέρσι, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, φώναζε ο Μπαρμπασάβας. Ναι. Λοιπόν. Όπως και το κατάφεραν. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Μα και φέτος το ίδιο θα επιχειρήσουν, απλά φέτος πρέπει να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι, πολύ πιο υποψιασμένοι. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε να συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να μην συμβεί στην ομάδα. Όχι, μετά θα είμαστε πραγματικά αγαθιάριδες και θα. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο, Κωστή. Χθες είχατε γενέθλια στην οικογένεια. Χρόνια ναι. πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Είχα και εγώ γενέθλια επίσης στην εγγονή μου. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Την εγγονή είπε. Όλα τα παιδιά του, η εγγονή μου, 9 χρονών έγινε. Α, είναι και η ίδια ηλικία με την Εκταρία. Ναι, το έχουμε πει και άλλη φορά. Και ίδια μέρα, δεν το θυμόμουν. Όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι γερά και να είναι τυχερά και να έχουν πρόοδο στη ζωή τους. Μπράβο, μπράβο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Όσον αφορά για την εθνική ναι. Ελλάδος, ναι. θα έπρεπε να λέγεται εθνική γερόντων. Ναι. Δυστυχώς. Τι κρατάει Τζιόλης, Τζαβέλας. Έτσι. Και δεν αξιοποιεί το λιμιό, το διαμάντι αυτό που έχουμε. Είναι τεράστιο το θέμα, όπως καταλαβαίνεις.
Σιγά μη στεναχωρηθώ κιόλας. Έχουμε άλλα θέματα σοβαρότερα. Σίγουρα, αλλά εντάξει, δεν πάει. Τι να πω. Παρέα. Μια παρέα, ναι, συγκεκριμένοι, ναι, παίκτες, ναι, συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, πώς να. Εγώ θέλω να την αγαπάω την εθνική. Μας χάρισε συγκλονιστικές στιγμές. Αλλά δεν με αφήνουν όμως. Νιώθω ότι είναι ένα κλειστό παρεάκι. Δηλαδή, μόνο ο Πέλκας. Ναι. Μόνο ο Πέλκας. Τι πρέπει να κάνει, ας πούμε, ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Πασχαλάκης τι άλλο πρέπει να κάνει, ας πούμε. Να πιάσει τι. Να, ναι, πιάσει ψηρές πέρα από τα ψηλά και τα χαμηλά. Τι άλλο πρέπει να πιάσει. Ένα φίλο του στα πράσα, τι. Να πιάσει το λίγοντα στο λαχείο, ό,τι μπορεί να πιάσει το έπιασε. Και πατήσαν κάποιες γραφίδες, κάποια πληκτρολόγια, πληρωμένα, στο λάθος του. Να, γι' αυτό δεν τον καλούσες. Ωπα ρε φίλε, αλήθεια. Να. Τέλος πάντων. Έτσι να. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση. Να σε βάλω και στην κλήρωση. Ναι, Ελένη. 6.56. Έγινε Ελένη. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γεια σας. Παρακαλώ τους φίλους να σταματήσουν να μου στέλνουν τέτοιες φωτογραφίες, γιατί προσπαθούν να με αποσυντονίσουν τους φίλους από εξωτερικό και εσωτερικό. Είμαστε άνθρωποι με μια σοβαρότητα, με ένα υπόβαθρο και δεν γίνεται αυτό. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή. Έλα. Λοιπόν, συγγνώμη που ξανακαλώ, απλά έχω μια σημαντική τοποθέτηση. Είπες πριν για ένα τηλεφώνημα για κάποιον που βγήκε ότι ήταν πολύ σύντομος, λακωνικός και δεν έκανε κοιλιά. Ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά σίγουρα δεν ήταν ο Τουρέ, φίλε. Σίγουρα δεν ήταν ο Τουρέ. Καλημέρα. Γεια σου Στράτε, γεια σου Στράτε. Έλα μέσα να πεις γεια. Έλα μέσα να πεις γεια. Πραγματικό ντου. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά, αγόρι μου. Αγόρι μου. Καλημέρα, μου λες, έχουμε καμιά αιμοδοσία και δεν ξέρω, γεια σου Χρυσά μου. Καλώς τα παιδιά μου. Το καλώς ασπρόμαυρο, ρε, αυτή, αυτόνο. Αυτή είναι φίλε η φανέλα. Αυτή είναι η φανέλα, αυτή είναι η φανέλα. Τι μου λες, ήρθες και θα ξαναφύγεις, τι είσαι εδώ, έχεις μείνει από την αιμοδοσία, τι παίζει. Τη Δευτέρα φεύγω, Κωστή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει μηδενίσει τις αποστάσεις. Δεν υπάρχουν αποστάσεις. Ερώτηση, πόσες φορές ήρθες μόνο. Πόσες φορές ήρθες μόνο για την αιμοδοσία και έφυγες. Δεν ξέρω, Κωστή, έχω μπερδευτεί. Εντάξει. Είναι πολλές. Και... αγόρι μου. Αν καλύτερα να ρωτάμε πόσες ακόμα θα έρθεις. Πόσες ακόμα θα έρθεις. Τεκίδης. Πολλές. Τεκίδης. Σοκ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που το Γερμανία-Ελλάδα το έχει μηδενίσει, το έχει ξεφτελίσει. Έρχεται, δίνει αίμα και φεύγει. Δεν έχω. Είναι η προσωποποίηση του ζούμου σου. Μαζί με το άλλο το κορίτσι που είναι όλη την ώρα η Χρύσα Γιάντσου μέσα στο μαραφέτη. Γι' αυτό τους αγαπάω. Γι' αυτό είναι γνήσιοι εκφραστές. Γνήσιοι. Και φέρατε τι φέρατε. Φέρατε πράγματα. Αλμυρά! Ναι κυρίες και κύριοι. Ναι κυρίες και κύριοι. Πείτε όπου θέλετε χαιρετίσματα. Έλα, έλα. Μικρόφωνο εδώ. Όπου θέλετε ζυγώστε. 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 Φιλοξενούμενο στο Δήμο Αστόλη μια παρέα. Α, αυτό. Αυτό. Χιλιόμετρα δεν μας χωρίζουν. Τα κάναμε πάλι τα χιλιόμετρα. Είμαστε παντού. Αγόρι μου. Να μην ξεχάσουμε, έχει μια δικιά μας σήμερα γενέθλια. Νανά Παρασκευοπούλου, η οποία κλείνει τα 27. Νανά. Πραγματικά τα 28 θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ηλικία, γι' αυτό σ' αγαπάμε, θα δεις. Και μπαίνοντας στα 30, δεν μη μασάς τίποτα, μη μασάς. Άλλο γνήσιο ζουμουσάκι. Φιλιά σε όλα τα ζουμουσάκια. Ορίστε. Δεν θα πούμε ονόματα. Δες τι μου στέλνουν, δες τι μου στέλνουν από ο τσίκος. Να μην εξαιρέσουμε κανέναν. Αγόρι μου, έρχομαι τώρα στο διάλειμμα έξω να σας δω να ασχοληθώ για τη σουξουμούξου. Να είστε πάντα έτσι. Έτσι. Χαίρομαι που έχω τέτοιους ανθρώπους. Και τους υπεραγαπώ. Τώρα μην λέμε τέτοια, στο μικρόφωνο δεν χρειάζεται. Λοιπόν, περίπου λέει 5 φορές ήρθε, λέει η Τσόφα. 5 έχεις έρθει για την υποδοσία. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Τίποτα. Σειρά. Αυτό είναι. Η απόλυτη μετουσίωση, η απόλυτη εφαρμογή του ζούμου σου. Ήρθε ο άνθρωπος, έδωσε αίμα και έφυγε. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Στο φλιτζάνι τα είδε η Τσόφα, στο φλιτζάνι τα είδε. Έρχομαι τώρα έξω, έρχομαι. Πάμε. Να πω κι εγώ μια πολλά. Τι θα τα πεις, ορίστε. Λοιπόν, ζούμε σου καλημέρες και από μένα. Ναι, εγώ είμαι η Χρύσα. Γεια σου ρε, παιδιά, ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Μας περιμένουν μεγάλες στιγμές. Ραφτείτε. Ραφτείτε, παιδιά. Και όλοι θα γίνουν ΠΑΟΚ. Θέλετε, δεν θέλετε. Έλα ρε, στο Γιαννάκη είπαμε. Γεια σου Γιαννάκη. Γεια σου Γιαννάρα μου. Λοιπόν, ωραία. Αυτά, έρχομαι τώρα έξω. Έρχομαι, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περίμενε στην γραμμή. Ναι, καλημέρα. Είχα εισβολή, τι να κάνω, τα φιλαράκια μου. Οικογένεια δηλαδή, τι φιλαράκια. Ναι, γεια σας. Πάρα πολύ ωραία τα είπε. Πάρα πολύ σημαντικά.
Και από το βροχή δέχομαι μηνύματα. Σταματήστε τέτοιου είδους μηνύματα. Μας στέλνουν διάφορα εδώ πέρα. Αφήστε τον παραγωγό να είναι συγκεντρωμένος. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε τώρα. Πάμε στον Μέθε. Μέθε επόμενο. Έπεσε και αυτός. Είναι τρενάκι πιασμένοι. Πάρα πολύ ωραία ντόμινο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Ο Παύλος είμαι. Γεια σου ρε Παύλε. Χάνομαι λίγα από τα τηλέφωνα, αλλά την εκπομπή μας δεν την αλλάζουμε, την ακούμε καθημερινά. Αγόρι μου, αγόρι μου. Καλό φθινόπωρο να πούμε, καλό φθινόπωρο. Με 35 βαθμούς τη φθινόπωρο. Άσε. 38 Αυγούστου έχει. 38 Αυγούστου. Καλά κάνει, όχι πολύ καλά κάνει, γιατί δεν μας έκανε καλό καλοκαίρι. Μας φίλε, πού λεφτά τώρα για πετρέλαιο και τέτοια. Άσε τώρα, όσο ο Θεούλης, να μας λυπηθεί ο Θεούλης, μπορεί να πάει. Άσε φίλε, με αέριο, πετρέλαιο, αυτά, σόμπες. Πέλε, ξύλα, άσε, έχει ταλαιπωρία. Έτσι, 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 έτσι. Κώστα, κάτι πολύ σοβαρό. Χθες πήρε και ο Ζαγόρας είχε μια εκπομπή και είχε ένα καλεσμένο κάποιον κύριο Γιώργο. Το βράδυ, ζουγκλά. Όχι το μεσημέρι. Ναι. Και είπε απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα, δηλαδή εγώ έκατσα, άνοιξα τέρμα τη φωνή και άκουγα και δεν... Ναι, πράγματα δεν έτυχε που χθες να ακούσω τον Γιώργο, ναι, για τα επεισόδια. Για Ολυμπιακό και ΠΑΟ, για Ολυμπιακό και ΠΑΟ και τις ιστορίες με χρηματιστήρια, με εισαγωγές των ομάδων Ολυμπιακού και ΠΑΟ πρώτα που θα βοηθούσε τον Ολυμπιακό μετά να μπει στο χρηματιστήριο, για το ρόλο του Κόκαλη, δηλαδή σχεδόν δικαίωνε. Δικαίωνε ένα γραφικό παδό του ΠΑΟΚ που παίρνει και λέει ότι οι μετοχές είναι στο σιρτάρι του Κόκαλη. Όμως ο άνθρωπος αυτός εδώ μίλωσε σοβαρά έτσι και ο Γιώργος σοβαρά τον άκουγε και απαντούσε. Μπήκε κι άλλο στην παρέα και είπε κάποια πράγματα πολύ σκληρά και άσχημα για τον Σαββίδη και υποτίθεται ότι κρατούσε και το στόμα του σφραγισμένο να μην πει παραπάνω, γιατί αν έλεγε παραπάνω θα διώχναν τον Σαββίδη εκείνη την ώρα από την Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, μάλιστα, αν έχει την καλοσύνη. Ο κάθε ένας. Ναι. Βγαίνοντας στο τηλέφωνο και στη γραμμή, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει κανένα φίλτρο. Δεν ήταν όπως παίρνω εγώ τώρα ο Παύλος να πω ένα για και να μιλήσω ένα λεπτό. Ναι. Ήταν εκπομπή κανονική, μια ώρα μίλησε ο άνθρωπος. Ναι, όχι, ο άλλος που βγήκε και είπε, λέει, θα πω πράγματα σκληρά, γιατί να πει τι για τους Σαββίδιας. Πες, μίλα. Τι να πεις για τους Σαββίδιας. Είπε για μια επιταγή η οποία ήταν από τράπεζα όταν ανοίξανε οι. Φίλε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά είναι μια αχανής κατάσταση στο διαδίκτυο και οι γραμμές. Που θες να πεις κάτι, ναι, με αποδείξεις, μίλα, έτσι. Μην ξεχνάς ότι πάρα πολλοί ενοχλούνται από αυτό που έχει γίνει στον ΠΑΟΚ και με τον Ιβάν. Εγώ ξέρεις γιατί σε πήρα πιο πολύ, στεναχωρέθηκα. Γιατί είπε δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Φέτος είναι της ΑΕΚ, ξεχάστε το. Εσείς θα είστε μια ζωή εδώ πέρα. Να το πω έτσι, ο Μά, η κάρπα ζωής πράκτορες και ξεχάσετε το, εκείνοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, είναι πιο δυνατοί από εσάς. Η ΑΕΚ, το λέω άλλο, σε ποσοστό έχει 4 τη δίνει την ΑΕΚ πρωταθλητρία. Να παίξετε σε αυτό το 4 και ξεχάσετε τον πάγο. Εγώ λέω λοιπόν, ότι όλες αυτές τις φωνές που λένε ξεχάσετε το κτλ. Τις ακούω, φίλε, σαν δροσερό αεράκι στα αυτιά μου. Αυτό είναι πάω. Γνωρίζουμε πολύ περισσότερο βέβαια από πέρσι ότι δεν μας γουστάρουν. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι γουστάρω να μην με γουστάρουν. Ότι φτιάχνομαι ρε παιδί μου, τρελαίνομαι. Θέλω τη φλέβα να είναι πεταγμένη στο λαιμό. Δεν θέλω να με αγαπάνε. Δεν γουστάρω να με γουστάρουν. Αυτό γουστάρω να μην με γουστάρουν. Γουστάρω πού. Κάθε site τώρα, κάθε εκπομπή τους, κάθε ραδιοφωνική εκπομπή έχει μέσα τη λέξη ΠΑΟΚ. Έχει μέσα τη λέξη Ιβάν. Ναι, 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 έχει ναι, μέσα τη πόλεμος. Λέξη Τούμπα. Είμαι Είμαστε εκεί. Πόλεμο, είμαι... Βγαίνει φίλε, παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι τώρα ο Μπαρμπασάβας. Βγαίνει και μιλάει για τον ΠΑΟΚ και την Τούμπα. Παίρνουν παίχτη και μιλάει για τον ΠΑΟΚ πάλι ο μάνατζερ τους. Είμαστε σε πόλεμο με αυτούς. Δηλαδή, είμαι πλέον όχι απλά ισότιμος, είμαι ανώτερος τους αγωνιστικά από πλευράς. Δύναμης οικονομικής, από πλευράς λαού ενωμένου, από πλευράς δίψας, γκάβλας θέλεις. Να πω τη λέξη, δεν μπορώ να την πω αλλιώς, συγγνώμη. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με πιάσουν στον ύπνο, δεν θα τους περάσει, δεν θέλω τίποτα από αυτούς, δεν θέλω λυκοφιλίες, δεν θέλω τίποτα. Τίποτα. Θέλω μόνο να είμαστε εμείς ενωμένοι και δεν φοβάμαι κανέναν. Στο λέω ειλικρινά. Αυτό. Το τι θα λέει ο καθένας, οκ. Εντάξει. Έγινε αδερφέ, να σε γερά. Να σε γερός, να σε γερός. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πω, το βράδυ δεν χάνεται ο Τρέγιας με τον Ντρούλιν. Στο πρόγραμμα το βραδινό εδώ, Τάσος Τρέγιας.
Λοιπόν, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Αγνώ Παοξάκη, υπέροχο τύπο, τον υπεραγαπώ. Έχουμε περάσει συγκλονιστικές στιγμές μαζί στον 103, τότε στα Σπορ του Βορρά. Και ξεκίνησε εδώ μαζί με τον Τρουντρούλη Αριανό. Εντάξει, οκ, okay, το παιδί δεν το ξέρω, αλλά ξέρω τον Τρέγια. Αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι. Λοιπόν, και γίνεται οριμαγδός το βράδυ εδώ, στο Λίμπερο 107 και 4. Θα πάμε σε διάλειμμα, βγαίνω να δω τα φιλαράκια μου. Το τελευταίο μισάωρο θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Ετοιμαστείτε. Αντίστροφη μέτρηση, γιατί έχουμε και να δώσουμε και τριήμερο θερμές. Έχουμε να δώσουμε και γυαλιά στο Μανολόπουλο. Έχουμε να δώσουμε και τραπέζι. Μπορώ να δώσω γυαλί στη Λαδόκολα και τραπέζι στο Μανολόπουλο, αν θέλετε. Μπορώ να δώσω σακούλα κρέατα στην Ηλεκτρονέτ και να πάτε να πάρετε κουζίνα στα Ουκρεοπολείο Μιχάλης. Άμα θέλετε, κάνουμε και αναμπουμπούλα να πούμε. Κάνουμε και σουλουμουντρούχουμ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, βουκάραμε, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε, παίζουμε αντίστροφη μέτρηση για το 20 λεπτό. Για γυαλιά από το Μανολόπουλο, για τραπέζι στη Λαδόκολα, για τριήμερο στις Θερμές. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, νομίζω ότι θα το κάνουμε δύο μέρες. Σήμερα και αύριο, έτσι. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα Κωστή. Καλώς την. Γεια σου, Εύη. Τι κάνεις? Τα στραβά μάτια. Όλοι αυτά κάνουμε. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ωραίες απαντήσεις στο το τι κάνεις. Λοιπόν, άλλες είναι πιο πικάντικες, πιο σόκιν, άλλες είναι πιο soft. Μου έρχονται διάφορες. Τι κάνεις, λέει, κάνω διεθνή καριέρα. Λέει. Ξέρω, κάνω το μαλαμπίπι με επιτυχία. Κάνω την πάπια. Βεβαίως. Έτσι, λοιπόν, κάνω την πάπια. Άκου τώρα να δεις. Εγώ πιστεύω ότι αντί για γιαγιά του ρε, μπορούμε να το πούμε παππού που ρε. Παππού που ρε. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Και τρως και ψεύδεσαι. Φαντάσου να είχαμε φέρει εμείς ένα 36χρονο με τέτοιο σκεμπέ, το τι είχε να γίνει. Τι θα γινόταν, τα ούλια θα χτυπούσανε, κουδούνια θα μας κρεμούσαν. Οι ίδιοι βέβαια που μας γράφανε... Ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Οι ίδιοι που μας... Ναι. Για πες, τέλεια συνεννόηση, μπουζούκι, communication. Χαίρομαι που μιλάμε. Και ήθε... όχι, ναι, στην αρχή είπαν ότι αυτοί ήθελαν να εμείς μετά είπαμε ότι δεν θέλουμε. Για πες, δύο ερωτήσεις, μπορώ να επιλέξω κατηγορία, πατριδογνωσία, φυσική ιστορία, γεωγραφία, γεωλογία. Τάνι, θα κάτω. Λοιπόν, άνθρωπο, θέλω να ρωτήσω αυτός ο Ζόρικος, ο Σουηδός, που δεν ήθελε να έρθει ο Ζόρικος, αυτός ο Σουηδός που μας έκανε το... Ο Βέρμπλουμ. Ναι, αυτός, τέλος πάντων. Ναι. Δεν θα παίξει καθόλου Ευρώπη φέτος. Θα παίξει ο Europa League. Δηλώθηκε μαζί και με τον. Θα παίξει. Κανονικά και με τον Τόσκα. Δηλώθηκε και με τον Καρέλη όλοι. Εκτός, δεν μπορούσε να. Όχι, δεν μπορούσε. Δεν θέλαμε να τον δηλώσουμε στα μάτς με την Μεφίκα γιατί δεν ήταν έτοιμος. Καταρχήν τώρα που το θυμάμαι, βάλε με 3-3-8 γιατί θα το ξεχάσω σίγουρα. Βεβαίως. Ναι. Εύη, 3-3-8. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αν ανεβεί λίγο Βαρέλα, που είναι λίγο πεσμένο σε σχέση με πέρσι, και αν επανέλθει από τον τραυματισμό του κανονικά ο αρχηγός μας. Ναι. Δεν θα πεζόμαστε. Είναι αρκετά κουρασμένοι πολλοί παίκτες πρωτοκλασάτη. Δηλαδή, ο Αντελίνο δίνει την ψυχή του όλη, αλλά μετά από τον τραυματισμό του, είδες, προχθές κατεβάζει κάποια στιγμή την κάλτσα και φαίνεται ότι έχει μέσα το πόδι του μπαταρισμένο, έτσι. Δεν επανήλθε. Ο Μάτος επίσης, ο Μάτος. Ναι, κουρασμένος. Ο Βαρέλα επίσης. Μην ξεχνάς ότι εκεί που άλλες χρονιές έκαναν διακοπές, φέτος ξεκίνησαν να παίζουν μάτς και όχι μάτς με τον Αστέρα Μαγούλας. Μάτς με τρομερή ένταση και σωματικά, αλλά και ψυχικά κυρίως, μια τεράστια... Αυτό ακριβώς. Τώρα θα ξεκουραστούν 15 μέρες. Βεβαίως. Εδώ είμαι εγώ. 11-8-88. Να είστε στη γραμμή 8 ώρες. Ναι. Για πες. Λοιπόν, ρωτάμε. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή χτες έτρεχα για εξετάσεις και δεν σε άκουσα. Ναι. Τι έγινε σχετικά, άκουσες το θέμα του Άγγελο Αναστασιάδη? Έκανα ολόκληρο σχόλιο χθες 1/4. Ναι, εγώ όμως ήμουν για εξετάσεις και δεν άκουσα. Τα νύχτα είχε τελειώσει εκπομπή. Και τι να ξανακάνω τώρα, θα μπει στο zoomusu.gr. Αν συμφωνείς με αυτά ή αν διαφωνείς. Είπα το εξής. Περίμενα από τον Αναστασιάδη. Ναι. Τον οποίο τον εκτιμώ και τον αγαπώ για αυτά που έχει δώσει στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν υπήρξε ποτέ αγγελόσκυλο, αλλά ούτε όμως την άλλη πλευρά να αφορίζω. Περίμενα να μην αποθεώσει τόσο πολύ την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και περίμενα να πει: Μάγκες, τι μου λέτε εδώ,
πέρσι εκλάπη το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και πριν από μισή ώρα δώσαν ένα ανύπαρκτο offside 5 μέτρα. Περίμενα. Του παρατρεχάμενου που του αγιοποιήθηκαν. Εννοείται, του παρατρεχάμενου που ήταν πρωτοπαλίκαρα. Περίμενα τέτοια αντίδραση. Λοιπόν. Δεν την είδα και με στεναχώρησε. Είχαμε δίκιο εμείς που λέγαμε και όχι ο κύριος που βγήκε τελευταίος και είπε ότι είμαι τρώμε τώρα. Δίκιο για το παράπονο, όχι όμως ότι. Μπράβο. Γιατί μου γράψαν κάποιοι, έβριζε τον ΠΑΟΚ κτλ. Δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα. Έτσι. Δεν υπήρξε. Περίμενα. Την πέρασε ντούκου δηλαδή. Περίμενα. Καλά, ναι. Στην κουβέντα που λέει δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία, όχι Άγγελε, να ασχοληθείς από σένα που ξέρουμε πόσο ΠΑΟΚ είσαι, να τους περάσει πρόεδρο. Μα γιατί μου λέτε εδώ, κλέψαν το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ πέρσι. Ένα, εδώ δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον Λουτσέσκου με τίποτα. Αυτά. Φιλιά. Χωρίς να σημαίνει ότι ξεχνάμε αυτά που έχει προσφέρει ο Άγγελος, ούτε να αφορήσουμε, ούτε είμαι στο άλλο άκρο. Βρυσίδι και τα λοιπά. Και να μην σχολιάσω κάτι, δεν γίνεται. Μα από τους δικούς μας ανθρώπους έχουμε απαιτήσεις. Εδώ δεν μιλάμε για έναν ο οποίος είναι ξένος ή διπλωμάτης. Μετά την εκπομπή συνέδλω, μαν τώρα θα τα πει, εντάξει. Αυτό και περιμέναμε και δεν το έκανε. Παγωκολώνες. Γεια σου Εύη, φιλιά. Πάμε. Περιμένω αντίστροφη μέτρηση, θα παίξει κανένας. Ναι. Γεια σας. Ο Γιάγια του ρε. Ναι, τι. Μήπως γνωρίζετε με τι μοιάζει πλέον ο Γιάγια του ρε. Για πες. Με αυτούς τους σκούρους κοστί που πηγαίνουν έρχονται στις παραλίες, πουλάνε ρολόγια, γυαλιά, λουκουμάδες, ο άλλος την άλλη φορά τον γηγένων. Λουκουμάδες, χαιρετίσματα έχεις από Τεκίδη και από Χρύσα, είναι απ' έξω και σε χαιρετάνε. Το ξέρω, χαιρετίσματα και σε αυτούς. Έχω δει. Λεγερή, νατή, χτες κάναμε και λίγο πλάκα με τον Τεκίδη. Έχω δει το εξής σκηνικό σε παραλία πριν από αρκετά χρόνια, στο ένα χέρι λουκουμάδες, στο άλλο CD. Που τον σταματάει τον φίλο μας, ο φίλος που ήμουν μαζί να μην πω όνομα, και του λέει έχεις όλα τα CD, τα πάντα εκοφίλος. Του λέει έχεις τσατσαρός live, δεν έχω σήμερα, αύριο φέρω. Ωραία, ωραία. Και κάτι ακόμα του λέει σίγουρα μην με κραμάσεις. Σε παρακαλώ, λέει, δουλειά κάνουμε, επαγγελματίας. Αύριο έχω, του λέει το διπλό, το διπλό. Του λέω τη χρυσή καζετίνα, το Christmas Collection. Συμμετέχει ο Barry White. Έχω λέει πάντα φέρω αύριο. Το γράφει τσατσαρός live. Λέω αύριο θα φέρεις. Θα φέρω. Άκου κάτι ακόμα. Ναι. Όσο για το VAR, με αυτούς τους γιατητές που έχουμε εδώ δεν θα λέγεται VAR. Γαϊδάρ θα λέγεται. Όχι VAR. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Σεπνίδα. Χαιρετίσματος έναν φίλο μου μικρό και βάλουμε στις σκληρώσεις. Έγινε Μανώλο. Μπέι. Γεια σου Σεπνίδα. Έχουμε κάψει εγκεφάλους όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι. Οι φλάντζες είναι καμένες. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, μ' αρέσει, με λένε Νίκο, είμαι από Πολύχνη, μ' αρέσει αυτή η αύρα η ωραία που βγάζεις αδερφή κάθε μέρα. Πάντα, αισιοδοξία φίλε, δεν γίνεται. Αυτή η τρελίτσα, ωραία. Πολύχνη είσαι εκεί στο τρίγωνο το φοβερό. Όχι, είμαι προς απάνω, προς Γκλάς Παράς κατά εκεί. Μπράβο, 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 ωραία. Πολύχνη λοιπόν, φίλε, μόνο ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, μόνο όμως, μόνο. Πολύχνη. Συμφωνώ με ό,τι λες και χθες ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να σε πιάσω γραμμή. Έτσι. Δεν με πιάνουν φίλε, είμαι πολύ, παρότι έχω κιλά, είμαι πολύ γρήγορος και μπορώ και λύσω με ανάμεσα να μου... Κατάλαβα, πασαλίβομαι και με λάδια για να μην μπορούν να με πιάσουν. Συμφωνώ και χθες ό,τι έλεγες και για σήμερα, απόλυτα, έτσι. Για ποιο θέμα, και... γι' αυτό 1-0. Άνα, μπράβο, γεια σου. Λοιπόν, και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στη Γερμανία, στον Ντόναλτ. Στο? Στον Ντόναλτ. Ντόναλτ. Ωα, ο φίλος μας ο Ντόναλτ που είχε φύγει έξω. Έτσι ακριβώς. Είδες πως φεύγουν τα φιλαράκια μας φίλε και, και πως χαλιέμαι ρε παιδί μου. Ακούει όποτε μπορεί γιατί... Ακούει, μου στείλε μήνυμα στο Facebook, στο Φουμπού, στο προσωποβιβλίο. Πως φεύγουν φίλοι μας έξω. Έτσι φίλε μου, έτσι. Να σε πάντα γερός. Στους διαγωνισμούς, 671. 671, θύμισε μου λίγο όνομα. Νίκος. Γεια σου Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Φιλιά πολλά. Έχουμε πολλούς φίλους στην Πολύχνη. Καλά, είναι και η γειτονιά εκεί. Πολυχνιώτησα, είσαι εσύ, Άτσου. Βέβαια. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, αλήθειες λες, φίλε. Αλήθειες. Τι κάνεις, Κωστή μου. Φίλε, εδώ, τα στραβά μάτια. Γενικότερα. Τα στραβά μάτια. Λοιπόν, αφορμή για το τηλέφωνο ήταν ότι θέλω να στείλω την αγάπη μου στον Νίκο τον Τεκίδη. Α, μπορεί να μην γνωριζόμαστε. Ναι. Όμως... Είμαι ο Γιάννης ο Κώστοβλου, μόνο μέσω φασοβιβλίου. Γεια σου ρε Κώστοβλου. Έχουμε να πάρε δώσε. Γεια σου ρε Γιαννάρα. Τι κάνεις αδερφέ. Εδώ φίλε. Μας παράτησες και έφυγες στην Τούμπα, ε. Εντάξει.
Εδώ. Την Παρασκευή πάω στο περιβόλι της Παναγίας, ένα κεράκι για σένα και για την οικογένειά σου. Πάντα. Πάντα για σένα. Πού πηγαίνεις, πού πηγαίνεις. Κωνσταμονίτου θα πάμε την πρώτη μέρα και ένα ξενοφόντος. Ξενοφόντος. Αφού θα πας ξενοφόντος, είσαι κοντά στο Δοχιάρι, εκεί στη Γοργοϊπίκο, έχω πάει αρκετές φορές. Αλλά Κωνσταμονίτου, φίλε, είσαι στα σκληρά, έτσι. Είναι από τις αυστηρές. Έχω γνωστό μοναχό εκεί πέρα και θα μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σας πω ότι μας ακούνε και μέσα στο όρος. Το ξέρω, μας ακούνε, μας ακούνε και καμιά φορά, δεν στο κρύβω, όταν λέω και κάτι πιο πικάντικο, αμέσως μετά λέω, αμάν, μας ακούνε και μέσα. Μαζεύομαι αφού μου ξεφεύγει, δεν μπορώ, τι να κάνω, αφού μου φεύγουν, να πω τι να κάνω. Κωστή, να είσαι πάντα καλά. Και εσύ, αδερφέ μου. Αν βάλουμε σκληρώσει, γιατί έχουμε και οικογένειες εδώ πέρα. Πες μου λίγο 4-24. Τα τρία τελευταία. 4-24 θα κατέβει κανείς. 4-24. Έγινε. Γεια σου, Γιαννάρα. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Για ένα-ένα, μην παίζετε όλοι μαζί για τη στροφή μέτρηση, γιατί μη στριμώχνω. Ναι! Γεια σας! Αυτό ήταν ένα μηδέν! Σ' άκουσε όλη η Κατερίνη. Φίλε, θέλω να με ακούσει και πέρα από την Κατερίνη. Και είχα κι άλλο, το κρατάω κάβα. Για τον γκολ μέσα στη Τζέλσι. Να ξέρεις. Έτσι. Μου λέει ένας φίλος χθες. Μου λέει ένας φίλος μου χθες στην Τούμπα. Λέει, Κωστή, η Τσέλσι, λέει, ωραία πόλη. Του λέω, φίλε, το βόρειο Τσέλσι, καταπληκτικό. Μου λέει, σκέφτομαι να πάω, ρε παιδί μου. Λέω, εγώ έχω ένα ξάδερφο που είναι Τσελσιώτης που είναι από εκεί, ρε παιδί μου, γέννημα Δρέμα. Λέει, γιατί νομίζω, λέει, ότι με δουλεύεις. Λέει, εσύ ξεκίνησες. Λέει, δεν υπάρχει πόλη Τσέλσι. Είναι σαν να λες Οδυσσέας Κορδελιού, Οδυσσέας, ωραία πόλη. Α, μα λέει είναι όνομα, ε! Λέω, το Λονδίνο είναι, ρε, Λονδίνο! Α, Λονδίνο, λέει, δεν γουστάρω. Λέω, γιατί! Επήγα δύο φορές, λέει, έχω γαμπίπι δύο φορές, λέει, και τους δύο, και την Τότεναμ, λέει, και την Άρσεναλ, οπότε λέει, τι να ξαναπάω. Αυτά είναι, κατάλαβες. Ξεκάσαμε στο εξωτερικό. Αυτά είναι, στις δύο μία δώρο. Ναι, κοίταξε να δεις, και οι άλλοι πήρανε, τώρα σ' αλλάζω θέμα, πήρανε τον Τουρέ, έτσι δεν είναι. Και αν διαβάσει και εφημερίδες, ξέρεις τι λένε κιόλα. Δύο επίπεδα πάνω από το Βέρμπλουν. Δύο ζυγαριές, δύο ζυγαριές πάνω. Κοιτάξτε, δύο προγούλια μπορεί να είναι. Δύο ζυγαριές, ναι, τώρα δύο επίπεδα πάνω. Ο Βέρμπλουμ είναι ενεργή ποδοσφαιριστής, δεν είναι παλέμαχος. 600 κιλά μουλάρι είναι τώρα αυτό. Εγώ έμαθα ότι στο Ρέντι πήδηξε για κεφαλιά και φράκαρε στον αέρα. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε, επειδή τα λέμε όλα όμως και θέλω να είμαι έντιμος, ο Τουρέ πουθενά δεν προκάλεσε στις δηλώσεις του. Πολύ προσεκτικός. Ένας ποδοσφαιριστής καταλαβαίνει ότι σου λέει πάω για κατούριμα, δεν μπορώ να δω το πουλί μου. Γιατί, τι φταίει, είναι η χιλιά μου. Δηλαδή, είναι ένα θέμα αυτό, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Σου λέει, μόνο με καθρεφτάκι. Δηλαδή, με κανάτα τα πλένει κιόλα, το τούζε δεν το φτάνει εκεί. Φοράει τη ζώνη με boomerang. Δηλαδή, είναι ένα θέμα. Κατάλαβε. Δηλαδή, πάω να ανεβώ στο αστικό, φρακάρω στην πόρτα. Παιδιά, κατεβείτε όλοι. Παιδιά, τι έγινε, δεν χωράμε. Κατεβείτε, αυτά ελάτε να σμπρώξουμε. Κάνει ηλιοθεραπεία, έρχονται, σε τραβάνε με σκοινιά στη θάλασσα. Σου πετάνε νερό με κουβάδες. Greenpeace, έρχεται να σώσει, σώστε την. Δηλαδή, οκ. Εντάξει. Τέλος πάντων, η προπαγάνδα, φίλε, μου είχε πει κάποτε κάποιος μαρκετίστας που ζει μόνιμα στην Αμερική. Ένα ζαρωμένο ποπό γιαγιάς. Λέω τώρα το ωραίο, δεν θέλω να πω τη λέξη κόλλο. Ναι. Ένα ζαρωμένο ποπό γιαγιά. Ζαρωμένο, εγκαταλελειμμένο. Αυτά. Άσχημο. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε κολοκοτρώνη. Λέμε, δεν λέμε ποποκοτρώνη. Ωραία. Ένα ζαρωμένο κόλλο γριά, λοιπόν, άντε να το πούμε ωραία. Αν τον πάρουμε εμεί, λέει, στην εταιρεία μα και τον προμοτάρουμε, το ρετουσάρουμε στην φωτογραφία. Το βάλουμε από με οπτική γωνία. Βάλουμε λίγο σκιά. Βάλουμε ωραία μουσική. Βάλουμε ένα να λέει oh my god, what a mess. Δηλαδή, εγώ θα το προμοτάρω. Ναι, θα πούμε ο τάδε μπασκετμπολίστας γουστάρει αυτό το ζαρωμένο κόλλο. Ο οποίος είναι influencer, έτσι σου λένε τώρα στο Instagram. Το πουλάω αυτό το κόλλο. Η άλλη λοιπόν να έχει καταπληκτικό ποπό που λέει, ας πούμε, ρίχνεις το κολοσκάβιλο και πονάει το χέρι σου τρεις μέρες. Και είναι τσίτα, αλλά μπορεί να μην τον πουλήσει, λέει, καλά στο promotion και θα πάνε στις γριά στον κόλο, φίλε. Θα χαρεί η γριά, το καταλαβαίνεις, τι κάνει το marketing, η προπαγάνδα. Αυτά λοιπόν για τον Τουρέ. Αυτά για τον Τουρέ, ξέρεις τι, δεν πρόλαβα να σου πω χθες γιατί δεν βρήκα γραμμή, δεν πέτυχα τίποτε. Χρόνια πολλά για την κόρη σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός.
Να σε καλά να περάσει τη ζωή της. Να σε γερός. Να σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. 650 Βαγγέλης. Φίλε, σαν μοντέλο της BMW είναι αυτό. Έτσι. 650. Γεια σου, Βαγγέλη. 650. Χαιρετίσματα. Φιλιά, φιλιά. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Μανάβη του Σκλαβενίτη στο Φίνικα. Που χθες πέρασε μια βόλτα από εκεί και ήρθε, με αγκάλιασε, με φίλησε και μου είπε υπέροχα πράγματα. Είναι βενζίνη στο ρεζερβουάρ μας. Ναι, μεν ζούμε από αυτό, είναι η δουλειά μας, αλλά όταν έρχεστε έτσι, με τόση ανιδιοτέλεια, με τόση αγάπη και μου λέτε τόσα πράγματα, έτσι, δεν, αυτό τελειώνουν εκεί τα λόγια, τελειώνουν τα λόγια. Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα και ο Σκλαβενίτη είναι και ο Πέτρος, ο Χασάπης που είναι ο Σκλαβενίτη, άρρωστο παουξάκι, τραγουδούσαμε μαζί στο Μυστικό, μια ωραία κατάσταση, παιδιά. Όσοι παίξατε αντίστροφη μέτρηση, ένας και ένας σήμερα, πραγματικά άσυκρο. Ναι, γεια σας. Ο πυλός, ο φίλος. Ναι! Καλή σου μέρα, Κωστή. Έχεις ύφος, γεια σας, έχεις πάσει μια σωλήνα στην κάτω τούμπα. Θέλω να πάρω λίγο στη Δωρηλαίο εκεί να το καταγγείλω. Γεια πες! Είσαι καλά. Είμαι καλά, έτσι μου λένε. Πολύ ωραία. Αμφισβητώ. Είσαι ο... Σου έστειλα και... Είμαι ο Χάρης, φίλε, μιλήσαμε και χθες. Γεια σου ρε Χάρη. Έστειλα μήνυμα και το πρωί στην κονσόλα. Ναι. Παρ' όλα αυτά με πρόλαβες και είπες ότι δεν θα ανοίξετε σήμερα γραμμή επικοινωνίας με SMS. Παρ' όλα αυτά αλλάζω και έρχομαι και σου λέω. Όλοι πήρανε γιαγιά. Ο άλλος πήρε τον... πώς τον είπαμε... Μαστούρ, ο Μαστούρ. Ο Μαστούρ. Ναι. Εγώ θέλω τη δικιά μου την γιαγιά τη ζούμε σου ρε φίλε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον να βγάζω γούστα. Φίλε, σου λέω ένα πράγμα. Είχα ετοιμάσει θέλω την γιαγιά. Μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ένα σου λέω. Είχα ετοιμάσει μία γιαγιά. Εφόσον περνούσαμε την Μπενφίκα, έγραφα τρεις ώρες. Έγραφα και έκλαιγα. Την έγραφα και έκλαιγα μόνος μου. Με ηχητικά, από Βυζάντιο, από κόσμο αυτά. Τη στιγμή που πάτσα το delete, πόνεσε η ψυχή μου. Δεν μπορούσε να παίξει. Αυτό γιατί τώρα, γιατί το έκανε. Δεν πειράζει. Όχι. Δεν πειράζει, γιατί δεν το έβαλε. Γιατί δεν μοιράζει. Γιατί δεν ήταν όλα ακόμα η ώρα. Ωραία. Δεν ήταν. Θέλει τώρα τι θέλει! Θα με κρατήσει! Θα μου πει το ζωή! Έτσι! Άντε! Τη δικιά μου τη γιαγιά! Άντε! Τσεμπέρι, τη γιαγιά τη δικιά μου! Γεια σου γιαγιά! Γιαγιά! Τον Πειραιά και όλους άλλους! Έτσι! Δίπλα στο δέντρο τι θέλω! Δίπλα στο Βαρέλα! Τη γιαγιά με τσεμπέρι μαύρο! Να μην πλησιάζει κανένας! Γεια σου Χάρη! Φιλιά! Φιλιά! Βάλε για τον Άγγελο αν έχεις κρέατα 761! 761! Έγινε! Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αντίστροφη μέτρηση καταπληκτικά. Τελευταίος μου κάνει σήμα με την γλώσσα του σώματος ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλό στο παιδί, ρε! Καλό στο παιδί, ρε! Οριμαχδός! Καλό στον Κωνσταντίνο! Μόλις άκουσα ότι σοβάρεψε η συζήτηση, είπατε για γιαγιά της και τέτοια, λέω κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι! Αμέσως! Αμέσως πάρεις! Τη γιαγιά να ξέρεις! Του λέει η ψυχούλα της! Πρέπει να την ακούσουμε σύντομα. Τι διαδούσουμε! Τι γίνεται που τα βάλουμε! Με καινούργιες ειδήσεις, Κωστάκη. Έκανα μπότοξ! Τι γίνεται! Το καλοκαίρι έκανα μπότοξ! Τραβήχτηκα! Να μην έχω ζάρες! Γι' αυτό έγινες τώρα τζιτζιλόνι. Έτσι! Με τι λίγο να τεχνά! Έχω και Instagram! Δεν μου λες ρε αδερφέ. Δεν σου λέω. Θα ρωτήσω κάτι. Για αντίστροφη μέτρηση αυτή που θα παίξουν, πού θα πάνε στο ξενοδοχείο. Τι θα πάνε. Κοίταξε, αντίστροφη μέτρηση κάει γιατί και σήμερα. Εγώ δεν είμαι για αντίστροφη μέτρηση, γιατί δεν μπορώ, ας πούμε. Αυτοί που θα παίξουν αύριο, γιατί σήμερα με τις πολλές γραμμές δεν υπήρχε θέμα. Αύριο θα βάλω μέσα τριήμερο στις θερμές. Λέγεται θερμές και όχι ψυχρές. Γιατί όποιος πάει εκεί χαλαρώνει, υπάρχει μια διάθεση τέλος πάντων για να σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Μπαίνετε στην υγρασία και δεν εννοώ το δωμάτιο. Τι εννοώ. Εγώ να σε πω λίγο. Ναι. Στραβού το δίκαιο, επειδή έτυχε κέρδισα στο φιλοξένια απέναντι από τις θερμές που είναι. Ναι. Και πέρασα καταπληκτικά και κυνηγάω τώρα. Ο ίδιος το έχει. Κυνηγάς και το απέναντι για να τα ντουμπλάρεις και να κάνεις double. Ναι, κυνηγάω, δηλαδή πέρασα τρομερά, δεν περίμενα τόσο καλά. Δηλαδή, γιατί, δεν περίμενες. Γιατί δεν περίμενες. Εντάξει, γιατί ρε φίλε κούτρα σε λέει. Είμαστε. Και τι, το κούτρα σημαίνει δεν είναι καλό. Τι λέει, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ. Μας έδωσαν οι ανθρώποι, δηλαδή σαν να ήμασταν οι καλύτεροι πελάτες, σαν να είχαμε πάρει τη σουίτα, ρε παιδί μου. Όλα τα δώρα που δίνουμε. Όλα τα δώρα. Yeah, το τριήμερο, τα κρέατα, τις ηλεκτρονέ, τα δώρα, τα γυαλιά του Μανολόπουλου, όλα τα τραπέζια. Τα όλα λοιπόν τα δώρα που δίνουμε είναι πρώτης ποιότητας. Ίσα-ίσα. Έχω επισημάνει στους φίλους χορηγούς ότι, που δεν χρειάζεται να το πω εγώ,
σκίζονται ένα λόγο παραπάνω που πηγαίνουν από εμάς τα ζουμουσάκια, τα παοξάκια ή οι ακροατές, για να τους εξυπηρετήσουν, τους νιώθουν σαν δική τους παρέα. Και αυτό... Δεν υπάρχει σέλο. Τι λέω, σε πήγα εγώ και έπασα πλάκα. Δεν είναι. Έτσι, στο τζάμπα ήμασταν. Τι να λέμε τώρα και με το πρωινό και με τα... Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ήταν να δώσω Μαλδίβες 7 μέρες όλα πληρωμένα. Και κάτι και μου είπε μια στραβή κουβέντα ο τύπος αυτού μου και τα λοιπά. Του λέω δεν θέλω ρε, δεν θέλω, θα στείλω Αριδαία. Μαλδίβες και καταρχήν δεν ξέρουμε αν είναι Μαλδίβες ή Μαλβίδες. Δεν μας... Αυτό εδώ τον μπερδεύουμε. Ναι, γι' αυτό δεν πάω. Οι θαμώνες στις Μυκόνο θα μας κάνουν πόλεμο, αλλά δεν πειράζει. Πες για τους Back Celebrators, για τους οπισθόβολους. Εννοώ στο χαρακτήρα έτσι, το ότι που βάζει ο καθένας τι είναι δική του ιστορία. Μακριά από τον κόλλο μας και που να είναι. Ξέρεις τι γίνεται, κάποτε πριν καμιά τριανταριά χρόνια είχα πετύχει έξω από το γήπεδο, τότε ήμασταν στις δύσκολες εποχές. Μια στιγμή, σημάδεψες καλά, τον πέτυχες καλά, γιατί μου λες έχεις πετύχει, δηλαδή με πέτρα. Όχι, με τι με. Θα αναφερθώ, πρόσεξε, στους δικούς μας οπαδούς, σε αυτούς που τα σταυρώνουν κατευθείαν σταυρώνοντας πάντες. Τα πάντα, με μια εμφάνιση. Λοιπόν, είχαμε πετύχει έξω έτσι όπως ήμουν, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Ήταν ο μεγαλύτερος αρχηγός κερκίδας που εμφανίστηκε ποτέ σε ελληνικά κύπρα και δεν πρόκειται. Στο Μάκη το Μανάβη, το στρατηγό δίπλα. Respect. Ήμουν... Respect και σεβασμός. Και το έχω πει πολλές φορές. Με ένα σήκωμα του χεριού, με ένα σήκωμα του χεριού, να είναι από κάτω ο στρατός. Και λέει σε έναν διοικούντα που έτυχε, περνούσε εκείνη την ώρα από εκεί, ένα πράγμα. Αυτό απευθύνομαι και το λέω και στους δικούς μας, στις ασπρόμαυρες κολοτούμπες. Λοιπόν, πάρτε δρόμο από τον ΠΑΟΚ, ρε φαντάσματα. Αυτό ακριβώς. Φαντάσματα. Αν δεν μπορείτε, πάρτε τελείωση. Τους είπε φαντάσματα, πραγματικά. Πώς εμφανίζονται όταν η ομάδα κάνει καμία στραβή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και με έμενε από τότε. Πάρτε δρόμο από τον ΠΑΟΚ, αφήστε ίσως από τον ΠΑΟΚ, ρε φαντάσματα. Κωστάκι μου, Κωστάκι μου, άκουσε λίγο τι θα σου πω. Υπάρχει αρκετός κόσμος που βάσει σε εκπομπές, βάσει σε στήλες, στην αναμπουμπούλα, στη δυστυχία του κόσμου του ΠΑΟΚ. Και επειδή και εμείς έτοιμοι είμαστε για το παραμικρό, είναι το θυμικό μας έτσι, είναι το DNA μας, δεν είμαστε στις φλέβες μας, δεν κυλάει νερό, κυλάει αίμα που βράζει. Το ξέρουν αυτό λοιπόν. Επειδή οι ομάδες δεν γίνεται να κερδίζουν πάντα και επειδή πάντα κάνουν λάθη. Ναι. Άλλο κάνω κριτική και αναδεικνύω ένα λάθος, άλλο προσπερνάω ό,τι καλό γίνεται και ισοπεδώνω, λιδωρώ, χτίζω αυτό... πάνω στη δυστυχία και στο διχασμό του ΠΑΟΞΙ. Δηλαδή, κατάλαβες. Κάθεσα να ακούσω την εκπομπή μετά το ματς ΠΑΟΚ Μπενφίκα, γιατί έκανα μια επέμβαση βουβουνοκύλη και δεν μπορούσα ούτε στο γήπεδο να πάω, κάθομαι ακούω. Λοιπόν, και άκουσα όλα τα ζουμουσάκια, όλους τους φίλους δηλαδή, στη δική σου εκπομπή, κανένα παιδί δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν έκραξε, δεν σταύρωσε κανένα ρεκόρ. Όλοι έκαναν κριτική, όλοι έκαναν κριτική. Και στον Πασχαλάκη και στα λάθη. Μα κριτική, ξαναλέω, όταν βλέπεις κάτι λάθος σε αυτό που αγαπάς. Όταν βλέπεις κάτι λάθος σε αυτό που αγαπάς, είναι κακό να κάνεις τα στραβά μάτια. Εφόσον το νοιάζεσαι και το αγαπάς, πρέπει να το επισημάνεις. Υπάρχει όμως τρόπος, φίλε. Κατάλαβες. Περίμενα δηλαδή να ακούσω, λέω, ένας λέω θα πει κάτι. Δηλαδή έτσι. Κάτι υποτιμητικό, δηλαδή. Κανένας δεν είπε. Και μπράβο στα παιδιά. Μα έχει κάνει μια τέτοια πορεία η ομάδα που... Λοιπόν. Ήταν πίκρα, αλλά εντάξει. Αυτά και άλλα, φίλες και φίλοι, αυτά και άλλα με τη φωτεινή πιπηλή. Γεια σου, αδερφέ μου. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σωτήρι Δασκαλάτσι που στάθηκε ήρωας παραδείγος όλα. Θέλω, αδερφέ μου, να πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 μέχρι 10. Για να πάμε να στείλουμε έναν για τσιτσί. Το 6. Αμυντικό χαφ. Το 6. Το 6. Το 6. Το 6. Το 6 είναι ο Γιάννης σε 424. Γιάννη σε 424, στρατιωτικό νοσοκομείο, θα κάνει κανείς. 424! Που ήταν η στάση τότε που ήταν στο κέντρο. Λοιπόν, ο Γιάννη σε 424 κερδίζει το τσιτσί. Θα στείλουμε, θα πάρεις ένα τηλέφωνο τώρα όξο στη Μαριλής για να δώσεις επίθετο και να στείλουμε ονοματεπώνυμο στα παιδιά, στον Άγγελο, στο Κροπολίο Άγγελο, στη Νεάπολη. Υπέροχα, εκλεκτά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορηγούς. ΠΑΟΚ Ότο. Εκεί ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας όμορφα, σίγουρα, εκπληκτικά πράγματα. Τηλεφωνήστε για να ενημερωθείτε για το ΠΑΟΚ Ότο σε συνεργασία,
σε συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers. Ενημερωθείτε στο 211-93-55 και το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας σίγουρη ασφάλιση, πακέτα προσαρμοσμένα σε εξαιρετικές τιμές. Ο ΠΑΟΚ φροντίζει για τα παιδιά του, φροντίζει για τους οπαδούς του, φροντίζει για τους φίλους του και στη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Γνωρίζω τον άνθρωπο που είναι μπροστά σε αυτό και ξέρω πόσο προσεκτικός είναι και πόσο σχολαστικός σε όλα. Μιλάμε για εγγύηση Χρήστος Κιάτας και οι υπόλοιποι. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει, να πατάει τον όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας, θιβετιανός μοναχός που είχε να φάει τσιτσί, να πούμε, από τότε που νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη, μπαίνει μέσα σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν δίπλα μας. Αύριο θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση από νωρίς. Ευχαριστώ και τα φιλαράκια μου, τη Χρύσα και τον Νίκο που ήρθανε και με γεμίσανε με αγάπη και με αλμυρά βέβαια. Μην ξεχνιόμαστε. Θα τα πούμε αύριο. Έρχεται το τρίδημο. Παπαδόπουλας, Ασλαμάς, Τσαλτίδης. Κάθε μέρα θα τους λέω με διαφορετική σειρά. Και μην ξεχνάτε το βράδυ, δεν χάνετε με τίποτα το δίδυμο Τρέγιας Ντρούλιν. Ισοπεδωτική και απολαυστική. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Bye, 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 zoom, zoom, let me.